Καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε και σήμερα σε μία ακόμη επικοινωνία μας. Έχοντας να σχολιάσουμε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα, εξελίξεις, καλές και κακές, είναι η αλήθεια όπως συμβαίνει πάντα. Για την επόμενη ώρα περίπου, σαφέστατα περιμένω και τα δικά σας μηνύματα, τα οποία από κάποια στιγμή και μετά θα διαμορφώσουν και τη σημερινή μας επικοινωνία. Σε μία ημέρα που υπήρχε και υπάρχει, εξακολουθεί να υπάρχει και θα υπάρχει μπόλικη δισογραφία γύρω από την ομάδα. Το πρωί γνωστοποιήθηκε επίσημα το πρώτο κρούσμα του ιού, το οποίο χτύπησε το σύλλογο. Αφορά ποδοσφαιριστή, για ευνόητους λόγους δεν θα αναφερθεί όνομα σε καμία των περιπτώσεων και ο Παναθηναϊκός δεν το ανακοίνωσε. Και έτσι είναι και το σωστό, γιατί υπάρχει το ιατρικό απόρριτο του Group C, του Group των κομμένων παικτών δηλαδή, ο οποίος είναι ήδη σε απομόνωση, άλλαξε και το πρόγραμμα, διαφοροποιήθηκε και το πρόγραμμα των κομμένων παικτών, οι οποίοι δεν προπονήθηκαν σήμερα. Στην περιβόητη φωτογραφία που βγήκε χθες στο ξενοδοχείο, ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, μια και ανήκει στους κομμένους, δεν είναι μέσα. Επομένως, οποιασδήποτε έτσι απορίες σας δημιουργήθηκαν αναφορικά με το αν θα επηρεαστεί η υπόλοιπη ομάδα, γιατί η υπόλοιπη ομάδα συνεχίζει κανονικά τις δραστηριότητές της και γιατί δεν αναβλήθηκε το αυριανό φιλικό με τη Μάρκο, εξηγούνται από όλα τα παραπάνω που σας ανέφερα. Σύμφωνα με την ενημέρωση που υπάρχει, ο παίκτης είναι καλά, είναι σε απομόνωση, θα το ξεπεράσει και αυτό, να το ευχηθούμε και περαστικά και να είναι και το τελευταίο, όχι μόνο στην ομάδα, γενικότερα, να αρχίσουμε να τελειώνουμε σιγά σιγά με αυτό το πράγμα, διότι έχει αλλάξει τις ζωές όλων μας σε πάρα πολλά επίπεδα. Είναι η αλήθεια, και όχι μόνο στον αθλητισμό, στην οικονομία, στον τρόπο που κινούμαστε, στην ελευθερία μας γενικότερα, υπάρχει ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα, το οποίο δυστυχώς όσο περνάει ο καιρός, αντί να καλυτερεύει, χειροτερεύει. Όσον αφορά τα τηλεοπτικά, υπήρξε νομίζω μία παρεξήγηση το απόγευμα. Μία παρεξήγηση η οποία ξεκίνησε από ένα αρκετά πονηρό, έξυπνο μπάνερ της Nova στο site της, πείτε το όπως θέλετε, ότι που έγραψε το που θα δείτε τον Παναθηναϊκό στις 12 Σεπτεμβρίου. Ο Παναθηναϊκός στις 12 και στις 13 του μήνα θα παίξει στο τουρνουά της Λιθουανίας, το οποίο πιθανότητα θα προβάλλει η Nova, στο μπάσκετ εννοώ. Και αυτό μάλλον δεν ξέρω, δεν έγινε αντιληπτό από την ΠΑΕ, η οποία ήθελε να υπερτονίσει τη θέση της ως προς το Παναθηναϊκό TV, δεν μπορώ να το ξέρω. Πάντως η απάντηση της ΠΑΕ ουσιαστικά, γιατί αναφέρει την Nova μέσα, έγινε επ' αυτού. Πάντως νομίζω ότι το συγκεκριμένο τρέιλερ αφορά το μπασκετικό παιχνίδι της ομάδας που θα παίζει εκείνη την ημέρα στις 12 Σεπτεμβρίου στη Λιθουάνια και όχι κάποιο ποδοσφαιρικό, έτσι κι αλλιώς δεν θα μπορούσε η Nova να διαφημίσει ένα προϊόν το οποίο δεν έχει στην κατοχή της αυτή τη στιγμή. Τώρα βιάστηκε η ΠΑΕ, για επικοινωνιακούς λόγους έβγαλε την ανακοίνωση αυτή για να το υπερτονίσει. Εγώ απλά οφείλω να κάνω αυτή τη διευκρίνηση ότι πιθανότατα το μπάνερ της Nova αφορά, που δεν ήταν μπάνερ ουσιαστικά, ήταν μια φάσα, έτσι, δεν έκανες κλικ, δεν σε πήγαινε κάπου. Ήταν έτσι ένα αρκετά πονηρό τέχνασμα, μπορώ να πω, το οποίο μάλλον παραπλάνησε τη διοίκηση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, η οποία έβγαλε αυτή την ανακοίνωση, η οποία είναι αχρίαστη, γιατί έτσι κι αλλιώς ξέρουμε ότι τα παιχνίδια, το έχει τονίσει δηλαδή στην προηγούμενη ανακοίνωσή της, ότι τα εντός έδρας παιχνίδια του Παναθηναϊκού τη νέα σεζόν θα μεταδοθούν από το Παναθηναϊκό TV. Τώρα, περιθώριο για ανατροπή δεδομένων, όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, δεν βλέπω, να πω την αλήθεια. Πάντως, το ρεπορτάζ λέει ότι η Nova θα επανέλθει κάποια στιγμή σύντομα με πρόταση. Τώρα, ποια θα είναι αυτή και πώς γίνεται να αλλάξει όλο αυτό το σκηνικό, όταν, ας πούμε, για ψήλου πίδημα η ΠΑΕ βγάζει ανακοίνωση, δεν μπορώ να το ξέρω, δεν μπορώ να το γνωρίζω. Με τα τώρα δεδομένα, αύριο υπάρχει το πρώτο φιλικό με τη Μαρκό στο προπονητικό του Κοροπίου, όπου ο Βηγιαφάνες δεν θα αγωνιστεί, διότι πέστη μια υπερδιάταση στον προσαγωγό στη σημερινή προπόνηση και θα χάσει το αυριανό παιχνίδι. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί τηλεοπτικά στις 18:30 από το Παναθηναϊκό TV και διαδικτυακά, όπου εκεί θα πρέπει να έχετε κάνει όλη εγγραφή. Ακολουθήστε τις οδηγίες, δεν είναι δύσκολο. Πρέπει να κάνετε εγγραφή για να το δείτε το παιχνίδι. Ένα mail χρειάζεται, νομίζω, ένα ονοματεπώνυμο. Κάποιος τρόπος πληρωμής δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή διαθέσιμος, επομένως δεν θα χρειάζεται να πληρώσετε κάτι. Και όσοι είστε συνδρομητές της Κοσμοτέ, θα το δείτε από το Κοσμοτέ Sport 1, το συγκεκριμένο φιλικό, που είναι και το πρώτο. Έτσι, να πάρουμε μια πρώτη γεύση από την ομάδα του Πογιάτος. Άλλωστε, δεν έχει. Πρώτη φορά νομίζω σήμερα ή χθες παίξανε σε 11x11 διπλό. Είναι πολύ νωρίς ακόμα για το τριφύλι. Το ρόστερ είναι μη σχηματοποιημένο.
Δεν υπάρχει δηλαδή, δεν έχουμε την τελική εικόνα του δυναμικού της ομάδας. Οι προπονήσεις μέχρι πριν από λίγες ημέρες δεν είχαν καν οικογενειακό δίτερμα. Επομένως, απλά θα δούμε, θα πάρουμε μια πρώτη εικόνα για ορισμένους παίκτες και τέλος πάντων για το πώς προετοιμάζεται ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έκλεισε και φιλικό παιχνίδι στις 5 Σεπτεμβρίου, στις 7 το απόγευμα, στο Ολυμπιακό Στάδιο με τον ΠΑΟΚ, ένα παιχνίδι το οποίο θα γίνει και κλεισμένο των θυρών, φυσικά όπως όλα. Και ένα παιχνίδι που πιστοποιεί ότι αυτό το διάστημα τουλάχιστον οι διοικήσεις των δύο πλευρών, γιατί δεν είναι και συνηθισμένο να βλέπεις τόσο δυνατά φιλικά παιχνίδια ανάμεσα σε ομάδες οι οποίες έχουν αντιπαλότητα θεωρητικά τουλάχιστον και ίδιους στόχους επίσης θεωρητικά τουλάχιστον, να τα βλέπεις σε φιλικά προετοιμασίας. Κάτι που πιστοποιεί πάντως ότι αυτή τη στιγμή οι διοικήσεις των δύο πλευρών βρίσκονται η μία δίπλα στην άλλη και όχι μόνο οι διοικήσεις σε ποδοσφαιρικό επίπεδο αλλά και σε επιχειρηματικό επίπεδο νομίζω και θα το διαπιστώσουμε αυτό, αν και η πλευρά του Σαββίδη το έχει διαψεύσει πάρα πολλές φορές και συνεργασία με τα κανάλια τους η πιάτσα λέει ότι θα υπάρξει και σύντομα θα δούμε και δημοσιογράφους να κάνουν τράμπα από το ένα μέσο που επηρεάζει ο ένας στο ένα μέσο που επηρεάζει ο άλλος, στο ραδιόφωνο, στα site κτλ. Επομένως νομίζω ότι αυτή η συνεργασία, ότι ζούμε ξανά στιγμές 2014 όπου τότε τους βλέπαμε αγκαλιά, Γιάννη μου, Ιβάν μου κτλ. Στη λεωφόρο με καπελάκια ανάποδα και όλα αυτά τα χαρούμενα πραγματάκια. Αυτός ήταν ένας από τους μεγαλύτερους φόβους μου, να σας πω την αλήθεια, και θυμάστε στις εκπομπές που κάναμε στην καραντίνα, που σας έλεγα ότι δεν θέλω να συνδεθεί ο Παναθηναϊκός. Θα ήταν πολύ κακό σενάριο να συνδεθεί ο Παναθηναϊκός ξανά, όπως συνέβη τα προηγούμενα χρόνια με τον Ολυμπιακό, να συνδεθεί με άλλο πόλο πλέον του ελληνικού ποδοσφαίρου, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν είναι πόλος αυτή τη στιγμή, είναι ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, κακά τα ψέματα. Θα ήταν πολύ άσχημο να συνδεθεί με την άλλη πλευρά. Τελικά έγινε. Δυστυχώς, όταν η νοοτροπία αυτού που διοικεί είναι τέτοια και είναι δηλαδή αλλάζει από τη μία στιγμή στην άλλη και είναι τόσο ευμετάβλητη η συμπεριφορά, δυστυχώς ο Παναθηναϊκός την πληρώνει στην προκειμένη περίπτωση, ο οποίος θα έχει πάλι φέτος να τον σχολιάζουν οι απέναντι για το τι κάνει ο Αλαφούζος με τον Ιβάν. Λες και ο Παναθηναϊκός είναι ο Αλαφούζος, λες και ο ΠΑΟΚ είναι ο Ιβάν, και αυτό που λέω ισχύει και για τον ΠΑΟΚ. Διότι δεν νομίζω ότι είναι και τους οπαδούς του όλο αυτό το πράγμα τους ικανοποιεί πάρα πολύ, ειδικά μετά από τη χρονιά που έρχονται. Αυτά τα κολλητήλικια γενικά στο ποδόσφαιρο είναι υλικοφιλίες, δηλαδή δεν μπορούν να σε πάνε μακριά. Διότι στο πρώτο στραβό πέναλτι ή στο πρώτο κουτάκι μπύρας που θα πέσει σε προπονητή του ΠΑΟΚ, ο οποίος θα κάνει σαν τη Μάρθα Βούρτση, ή στον πρώτο Κίζα, ή τι άλλο να θυμηθώ, ή στην πρώτη φορά που θα σου ρίξει τέσσερα πάλι, ας πούμε, ή αν εύχομαι να μην γίνει ποτέ φυσικά αυτό. Εκεί πάλι τα πράγματα θα αρχίσουν να στραβώνουν και πάλι τα ίδια και δυστυχώς ο Παναθηναϊκός μπλέκει, μου θυμίζει το 2012, 2013 και 2014 αυτό που περνάμε αυτή τη στιγμή και στεναχωριέμαι γιατί το τελευταίο που θα ήθελα είναι να ξαναζήσουμε τα ίδια πράγματα και δυστυχώς φαίνεται ότι τα ζούμε κάποια όμοια, ζούμε τα ίδια πράγματα ακριβώς τα ίδια πράγματα. Είναι απίστευτο πραγματικά το πώς επαναλαμβάνεται η ιστορία ακριβώς όπως εκείνη την τριετία. Δηλαδή, λυκοφιλία με Ιβάν, φεύγουμε από την Παιανία, είναι το επόμενο νέο που ήθελα να σας πω, δεν φαίνεται ότι υπάρχει κοινό έδαφος αυτή τη στιγμή, έτσι ώστε να συνεχίσουν κάποια τμήματα υποδομής στην Παιανία. Επομένως, ο Παναθηναϊκός στράφηκε στη λύση των αθλητικών κέντρων στη Βάρη, που νομίζω ανήκουν στα εκπαιδευτήρια γείτονα. Νομίζω ότι είναι εκεί, δεν είμαι σίγουρος. Νομίζω όμως ότι είναι εκεί, γιατί δεν πρέπει να υπάρχουν και άλλα. Εκεί θα συνεχίσουν λοιπόν να προπονούνται οι ομάδες K14, K13, K12 και K11. Οι ομάδες K15, K16 και K17 θα μοιραστούν το πλαστικό γήπεδο στο Κοροπή. Και η K19, η οποία τώρα προπονείται στο Κοροπή, θα αρχίσει να προπονείται από κάποια στιγμή και μετά, μόλις σου λουποθεί λίγο η λεωφόρος εκεί, στο Απόστολος Νικολαίδης. Επομένως, οι ακαδημίες του Παναθηναϊκού φέτος, από εκεί που μέχρι πέρυσι προπονούνταν σε δύο μεριές, φέτος θα προπονούνται σε τρεις διαφορετικές μεριές. Κάτι το οποίο μόνο ευχάριστο δεν μπορεί να θεωρηθεί και έχει επηρεάσει, να ξέρετε, και πάρα πολύ και τα οικογενειακά περιβάλλοντα ορισμένων παικτών, οι οποίοι θα πρέπει πλέον να αναπροσαρμόσουν, είχαν τέλος πάντων ειδικά των μικρότερων ηλικιών, είχαν, να το πω λαϊκά, βολευτεί στην Παιανία
Κάποιοι μάλιστα από την επαρχία είχαν νοικιάσει και σπίτια και κοντά έτσι ώστε να μην χρειάζεται να κάνουν μεγάλες διαδρομές κτλ. Τώρα αυτό το πράγμα ανατρέπεται. Και εδώ είναι απορία άξιων πώς μια ομάδα η οποία αφήνει 5,7 έτσι, αβέρτα, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Δεν κάνει αυτό που πρέπει να κάνει από τη στιγμή που πρέπει να σεβαστούμε την ανεξαρτήτως αν και εγώ διαφωνώ με τη στάση των ιδιοκτητών της Παιανίας, δεν το συζητάω αυτό. Θα μπορούσαν τη δεδομένη χρονική στιγμή να είναι λίγο πιο διαλλακτική ή να πιέσουν τον Αλαφούζο τέλος πάντων να πληρώσει τα λειτουργικά έξοδα που χρωστάει και να κάνουν μια συζήτηση σε διαφορετική βάση. Να υπενθυμίσω απλά, το έχω αναφέρει ξανά, επειδή γράφεται συνεχώς και είναι άσχημο, καμία συζήτηση δεν έχει γίνει με τον Γιώργο Βαρδινογιάννη, έτσι, ο οποίος δεν συζητά αυτό το διάστημα για τέτοια θέματα. Έχει άλλα πράγματα να ασχοληθεί, πιο σοβαρά. Και θα μπορούσε τέλος πάντων να έχει διαθετηθεί αυτό το πράγμα για 50.000 και φυσικά, επειδή μου έστειλε κάποιος στο YouTube νομίζω μήνυμα, ότι γιατί δεν λες ότι ο Παναθηναϊκός μέχρι πέρυσι έδινε 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο στην Παιανία. Δεν ξέρω που τα έχετε διαβάσει όλα αυτά και που τα έχετε δει γραμμένα, αλλά ο Παναθηναϊκός 3 εκατομμύρια στην Παιανία δεν έδινε ποτέ. Ποτέ. Πραγματικά, απορώ αν έχει γραφτεί αυτό κάπου. Δεν ισχύει σε καμία των περιπτώσεων και δεν γίνεται κιόλας όταν το ρόστερ μιας ποδοσφαιρικής ομάδας κοστίζει 3,6 καθαρά να δίνει η ίδια η εταιρεία 3 εκατομμύρια το χρόνο ενίκιο για να προπονούνται οι ακαδημίες. Αυτό δεν μπορεί να έχει βάση. Δηλαδή και χωρίς να ξέρεις το ρεπορτάζ και απλά να σου παραθέσουν τους αριθμούς δεν μπορεί. Δεν γίνεται να το πιστέψεις. Δυστυχώς, ορισμένοι φίλοι είναι ευκολόπιστοι και τα πιστεύουν όλα αυτά. Θα μπορούσε λοιπόν να βρεθεί με λίγες χιλιάδες ευρώ μια λύση η οποία να κρατήσει τα παιδάκια γιατί αναφέρομαι στις μικρές ηλικίες αυτή τη στιγμή, στις K14 και κάτω, να τις κρατήσει στην Παιανία. Δυστυχώς επιβεβαιώθηκε το κακό σενάριο και όπως όλα δείχνουν, τώρα στις επόμενες μέρες, 24 νομίζω είναι το πρώτο ραντεβού της K12. Ακριβώς τις ημερομηνίες δεν τις θυμάμαι. Νομίζω ότι τη Δευτέρα αρχίζουν, μην πω και όλα τα τμήματα από K14 και κάτω, θα αρχίσουν στις προπονητικές εγκαταστάσεις στη Βάρη, σε μικρά γηπεδάκια δυστυχώς και με αρκετή ταλαιπωρία για τα μικρά τερφυλάκια. Αυτό είναι το δυσάρεστο της όλης ιστορίας. Αλλά όπως διάβασα και κάπου έτσι χαρούμενα πριν από λίγη ώρα στο Facebook, ότι αυτές είναι αποφάσεις των διοικήσεων, τις οποίες οι οπαδοί πρέπει να τις σεβαστούν. Έτσι διάβασα κάπου. Βέβαια, αυτό αν ίσχυε και το 2008 και πιο πίσω, θα είχαμε γλιτώσει πάρα πολλά πράγματα. Αλλά τώρα βολεύει ορισμένους όλο αυτό που συμβαίνει. Ξέρετε, το να είναι ο Παναθηναϊκός δεμένος χειροπόδαρα, ειδικά τώρα που καταρρύπτεται και ο μύθος του περιμπροστινού κτλ. Γιατί βλέπουμε έναν Αλαφούζο ο οποίος είναι αφιονισμένος αυτή τη στιγμή και ενεργεί αυτοβούλος και χρησιμοποιεί πάλι το παλιό του περιβάλλον, από όσο μαθαίνω, Παναγόπουλους και Σία δηλαδή. Έχει καταρριφθεί αυτός ο μύθος έτσι, του περιμπροστινού και μένει να φανεί τελικά πού θα καταλήξει όλο αυτό, γιατί πολλά από αυτά που συμβαίνουν και διαδραματίζονται αυτή τη στιγμή δεν είναι αν με βρίσκουν σύμφωνο ή αν με βρίσκουν να διαφωνώ, είναι ότι δεν τα αντιλαμβάνομαι. Δηλαδή, όπως εξήγησα και στην τελευταία μας εκπομπή πριν τις 5 ημέρες που καθίσαμε, γιατί γυρίσαμε χθες, δεν γίνεται, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος φυσιολογικός τρόπος σκέψης ο οποίος να μπαίνει σε ευθεία γραμμή και να συνδέει, ας πούμε, το γεγονός ότι ο Αλαφούζος δεν δίνει 50.000 για να πάει στην Παιανία, να πάνε στην Παιανία τα πιτσιρίκια και την ίδια στιγμή χαρίζει 5,7 εκατομμύρια ευρώ έτσι, ας πούμε, από την Νόβα. Είναι πράγματα αυτά τα οποία δεν συνδέονται μεταξύ τους, όπως και να το κάνει κανείς. Και απορία και δική μου, όπως και αρκετών από εσάς από ό,τι αντιλαμβάνομαι, είναι να δούμε πού θα καταλήξει όλο αυτό. Ο τραυματισμός του Βίγια δεν είναι σοβαρός. Νομίζω ότι από εβδομάδα θα μπει στις προπονήσεις, θα προφυλαχθεί κάποιες μέρες, γιατί μόλις προχθές μπήκε σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων. Είναι κάτι πάντως που πρέπει να προβληματίσει τον Πογιάτος και τον γυμναστή του αυτό, διότι έσκασαν αρκετά προβλήματα τραυματισμών μόλις με λίγες προπονήσεις. Κάτι που είναι λογικό από τη μία, διότι το πρόγραμμα των ποδοσφαιριστών διαταράχθηκε με την καραντίνα. Ουσιαστικά έκανε ένα πολύ μεγάλο καλοκαίρι, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο. Και στη συνέχεια μπήκαν να παίξουν κάποια παιχνίδια. Τώρα ξανά διακοπή για να ξαναπροετοιμαστούν και να ξαναπαίξουν κάποια παιχνίδια. Λογικό είναι να υπάρχουν αυτοί οι τραυματισμοί. Αλλά τώρα, όταν ένας παίκτης προπονείται και χαλαρά κιόλας, δύο-τρεις μέρες, ούτε τρεις μέρες, μία-δύο μέρες και βγαίνει στα pitch. Σημαίνει ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά, γιατί δεν είναι και ο πρώτος. Είναι κάτι που θα πρέπει, νομίζω, ότι ο Ισπανός προπονητής του Παναθηναϊκού να το κοιτάξει πάρα πολύ αναλυτικά εν ώψη της συνέχειας.
Στα μεταγραφικά δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια εξέλιξη. Πιο έντονα ακούστηκε το όνομα του Βιάννα πάλι για τη θέση του δεξιού μπακ. Υπάρχει ένα θέμα εκεί με την Μπράγκα για το πώς θα μείνει ελεύθερος. Κάτι περισσότερο από τα μεταγραφικά δεν νομίζω ότι υπάρχει, ούτε από τις αποδεσμεύσεις. Αν έχω ξεχάσει κάτι, είμαι σίγουρος ότι μέσω των μηνυμάτων σας θα το απαντήσουμε στη συνέχεια. Καλησπέρα, Λάμπρο, λέει ο Νίκος. Καλή εκπομπή, θα τη δω αύριο στο YouTube. Να σε καλά, Νικόλα μου. Καληνύχτα, καλό βράδυ. Αλλαγές στην ΠΑΕ στο στελεχειακό προσωπικό, πότε θα έχουμε, Λάμπρο? Ήδη έχουν υπάρξει, Θανάση μου, αλλαγές. Τώρα όχι στα πολύ ψηλά κλιμάκια. Έχει προσθεθεί ένα συνάδελφος στο γραφείο τύπου και έχει αναλάβει και έξτρα αρμοδιότητες ο Σπύρος Βλάχος, ο οποίος ήταν και παραμένει επιχειρησιακός διευθυντής για τα μέτρα ασφαλείας και τα λοιπά της ΠΑΕ, και ανέλαβε και το ρόλο του συνθετικού κρίκου ανάμεσα στο ποδοσφαιρικό τμήμα και τη διοίκηση. Τώρα κάποια άλλη αλλαγή δεν έχω μάθει και δεν έχει γίνει. Νομίζω όμως ότι λίγαν συντόμως θα προσθεθούν και κάποιοι άλλοι άνθρωποι στην ΠΑΕ σε ό,τι αφορά και τις δημόσιες σχέσεις, νομίζω, με, το λέω όλο κομψά, με ΕΠΟ και τα λοιπά, και για τη διατησία που έχουμε πει στο παρελθόν και τα λοιπά. Λάβρο, καλησπέρα. Αύριο και γενικά στα φιλικά προετοιμασίας θα υπάρχει δημοσιογραφική κάλυψη? Έχει ακουστεί κάποιο όνομα? Κώστα μου, ναι, έχει ακουστεί στην πιάτσα μας, αλλά δεν το ξέρω επίσημα. Οπότε δεν μπορώ να μεταφέρω. Νομίζω ότι ένας δημοσιογράφος του Sport FM θα την κάνει την περιγραφή αύριο για το Cosmote TV. Δεν έχω πρόβλημα να πω το όνομα του συναδέλφου, αλλά δεν είναι και επίσημο. Επομένως θα το δούμε αύριο στις 18.30. Στον Παναθηναϊκό πλέον μόνο το εκάστοτε κακό σενάριο πραγματοποιείται, λέει ο Βάγκος. Καλησπέρα, Λάμπρο. Παιδί που παίζει στην ΚΑΠΑ 14 μου είπε ότι από Οκτώβριο θα μετακομίσουν, μάλλον Παιανία. Έτσι του είπαν. Θα βρεθώ την Κυριακή μαζί του και θα μάθω περισσότερα, λέει ο Λευτέρης. Άρα δηλαδή εννοείς ότι αυτό με τη Βάρη είναι προσωρινό, είναι παροδικό? Το εύχομαι, γιατί πολλοί κόσμος, Λευτέρη μου, και με αφορμή αυτό που μου γράφεις, πολλοί γονείς, και σας έχω αναφέρει και το παρελθόν ορισμένων οικογενειών οι οποίες είναι και μονογονεϊκές, και είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα εκεί, και ειδικά με μια ιστορία έχω πραγματικά συγκινηθεί πάρα πολύ και δεν θέλω να πω περισσότερα για να μην φωτογραφίσω και το παιδάκι. Αν δεν μετακομίσουν στην Παιανία, θα χρειαστεί να μετακομίσουν δυστυχώς οι γονείς στα μέρη τους. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα και θα έπρεπε, νομίζω, και οι δύο πλευρές στο συγκεκριμένο θέμα να δείξουν μια ευαισθησία παραπάνω, γιατί εδώ μιλάμε για παιδιά. Άλλωστε, όπως λες, θέλουμε ένα Παναθηναϊκό τεράστιο, οπότε η Νόβα κρατήσει την προσφορά της, λέει ο Αναστάσιο. Μάλιστα, γεια σου, Βάσο. Κάποτε ο αείμνηστος Παύλος, όταν έκανε διαπραγματεύσεις με την Νόβα, τότε Φίλνιτ, έλεγε μια ιστορική ατάκα: δεν με ενδιαφέρει πόσα χρήματα θα πάρω. Μη μάθω όμως ότι το κανάλι σας έδωσε έστω και μια δραχμή περισσότερα σε άλλη ομάδα, πόσα δίνει στον Παναθηναϊκό. Τότε για μένα δεν θα υπάρχει συμφωνία. Τόσο απλά. Ξέρεις τι γίνεται όμως εδώ, φίλε μου Αναστάζιο? Επειδή το έγραψε ο Βέργης σήμερα, δεν χρειάζεται να μου το αναπαράγεις εσύ βράδυ. Καταρχήν, βάζοντας τον Αλαφούζο στην ίδια πρόταση για κάτι που είπε με τον αείμνηστο Παύλο Γιαννακόπουλο, τώρα εντάξει, τα συμπεράσματα και για αυτόν που το έκανε και για σένα που το αναπαράγεις είναι στην διακριτική ευχέρεια του κόσμου. Ο Παύλος Γιαννακόπουλος το είπε αυτό σαφέστατα, γιατί δεν έδωσε ποτέ δικαιώματα ο μπασκετικός Παναθηναϊκός ούτε να χρωστάει στο Μανάβη, ούτε στο Χασάπι, ούτε στον καθισματά της Λεωφόρου, ούτε τίποτα. Ο Αλαφούζος τα έδωσε αυτά τα δικαιώματα όμως. Επομένως, όταν το τηλεοπτικό συμβόλαιο του Παναθηναϊκού πριν από 2 χρόνια στην ΕΡΤ ήταν 4 εκατομμύρια και πέρσι 5,1, επίσης μικρότερο από του Ολυμπιακού, τότε δεν ισχύει αυτό που λες? Φέτος ξαφνικά έγινε ο Αλαφούζος υπερπαναθηναϊκός, ας πούμε, και δεν ανέχεται, δεν σηκώνει μήγα στο σπαθί του? Παιδιά, καταλαβαίνω ότι κάποιοι δημοσιογράφοι, ό,τι και να γράψουν, σας κάνουν τέτοια πλήση εγκεφάλου στο μυαλό και είναι και μάγκες. Και μπράβο τους, γι' αυτό και έχουν 4 και 5 δουλειές ο καθένας. Και άμα σας πούνε αύριο ότι ο Γάιδαρος πετάει, θα τα κοιτάξετε στον ουρανό να τον δείτε. Αυτά όμως εδώ σε μένα δεν μπορούν να περάσουν, καταλαβαίνετε, γιατί μπορεί να έχω υπάρξει πάρα πολλά στη ζωή μου. Ηλίθιος δεν υπήρξα ποτέ, ούτε χαζός, έτσι. Τέτοια επιχειρήματα του κόλου σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να ευσταθούν, ούτε να βάλω δίπλα τύπο τεράστιος Παύλος και με τη στάση του Αλαφούζου, ο οποίος ζήτησε τα ίδια λεφτά με τον Ολυμπιακό. Ο Αλαφούζος, αν ήθελε να εξασφαλίσει τα ίδια λεφτά με τον Ολυμπιακό, θα έπρεπε να κάνει αυτό που έκανε ο Παύλος Γιαννακόπουλος, επενδύσεις εκατομμυρίων ευρώ. Κάτι που δεν έχει κάνει μέχρι τώρα. Τουλάχιστον έχει βάλει λεφτά, κανείς δεν το αρνείται, αλλά τα έχει βάλει όποτε ήθελε αυτός,
όταν βόλευε και συνήθως κάτω από διάφορες επικοινωνιακές καταιγίδες, σαν του Παναθηναϊκού TV που βιώνουμε τώρα, όπως τη Συμμαχία, τις δράσεις χορηγίας γηπέδων, των δίπατων λεωφόρων με τους πύργους κτλ. Και όλες αυτές τις χαρούμενες ιστορίες οι οποίες διέλυσαν σε θέμελα το σύλλογο. Επομένως, τώρα να βάζουμε τι έχει πει ο Μέγας Παύλος με το τι κάνει ο Αλαφούζος. Εντάξει, είναι σαν να συγκρίνουμε μια Αγία με την Τσιχιολίνα, δηλαδή με συγχωρείτε κιόλας. Επειδή ο κόσμος δεν κατάλαβε τι έγινε, επειδή ο κόσμος ξέχασε ότι ο Αλαφούζος έριξε την ομάδα κατηγορία και εκτός Ευρώπης, είπε να τους το θυμίσει πάλι, υπομονή 1-2 χρόνια, λέει ο Μιχάλης. Μόνο η Παιανία φτιάχνει ομαδάρες, λέει ο Κώστας. Γεια σου Δημήτρη, γεια σου Παναγιώτη. Με το γήπεδο υπάρχει κάτι αυτή την περίοδο, Λάμπρο, ξέρεις αν γίνονται πράγματα που δεν γίνονται γνωστά. Αθανάση μου, αν πραγματικά θα μου προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη, αν προκύψει κάτι πάρα πολύ σοβαρό υπέρ του Βοτανικού για το γήπεδο από το Σεπτέμβριο, όταν θα εξαντληθούν τα Παναθηναϊκό TV και όλα τα άλλα επικοινωνιακά χαρτιά που παίζονται αυτή την περίοδο, θα υπάρξουν εξελίξεις. Το θέμα είναι αν θα μιλάμε για εξελίξεις ή αν θα μιλάμε... Καθίστε να περάσουν Easy Rider και αν θα μιλάμε για εξελίξεις ή αν θα μιλάμε για καταφαντασίαν εξελίξεις. Οι εξελίξεις που πρέπει να περιμένετε για το γήπεδο Θανάση, όπως έχω αναλύσει σε προηγούμενη εκπομπή, αφορούν πρώτον την επέκταση άδειας λειτουργίας της λεωφόρου, η οποία θα μπει σε ένα νομοσχέδιο μέχρι το τέλος του 2020, έτσι ώστε ο Παναθηναϊκός να μπορεί να τη χρησιμοποιήσει από το 2021. Και η εξασφάλιση ενός ποσού από την περιφέρεια, περίπου στο 1 εκατομμύριο ευρώ, δεν νομίζω ότι θα είναι παραπάνω. Έτσι κι αλλιώς πέρσι ο Παναθηναϊκός νομίζω 1.000 ευρώ του είχε βγάλει η περιφέρεια για τη λεωφόρο. Φέτος θα του βγάλει 1 εκατομμύριο για να κάνει την ανακατασκευή και από το καλοκαίρι του 2021 να παίξει εκεί. Αυτές θα είναι οι πρώτες εξελίξεις όσον αφορά τη λεωφόρο. Μετά θα αρχίσουν τα επίπλαστα διλήμματα ή όλα στο Βοτανικό ή τίποτα. Μόνο λεωφόρο. Τι άλλο, στον ελαιόνα ούτε τον άλλον αιώνα και όλα αυτά τα χαρούμενα. Επομένως, δεν νομίζω ότι θα πρέπει να αλλάξει κάτι δραματικά για να πάρει στα σοβαρά ή οποιαδήποτε δημοτική αρχή ή πολιτική ηγεσία τις παρούσες διοικήσεις Ερασιτέχνη και ΠΑΕ Παναθηναϊκός και να ασχοληθεί σοβαρά. Ο Μπακογιάννης ασχολείται, είναι η αλήθεια, και νομίζω κάποια πράγματα προς το τέλος Αυγούστου θα πει. Αλλά δεν ξέρω πώς μπορεί να αποφύγει τις γενικότητες από τη στιγμή που δεν έχει εξασφαλίσει όλο το ποσό της χρηματοδότησης παρά ένα ποσοστό κοντά στο 60% και το υπόλοιπο το περιμένει ακόμα και ο Παναθηναϊκός έχει τα χέρια του ακίνητα και απλά μόνο απαιτεί και ζητά. Και το να απαιτείς και να ζητάς πράγματα που δικαιούσε είναι πολύ θεμητό και ο Παναθηναϊκός είναι ο αδικημένος της όλης της ιστορίας. Το να απαιτήσω όμως πράγματα που δεν γίνεται, Θανάση, τα έχουμε εξηγήσει και άλλες φορές ότι μάλλον κακό θέλεις να προκαλέσεις και όχι καλό. Πάλι Αγκαλίτσες, Αλαφούζου, Σαββίδια, τώρα που το λέει ο Μιχάλης Αγκαλίτσες, νομίζω ότι θα είναι και οι δύο στο γήπεδο στο φιλικό. Νομίζω ότι θα είναι εντάξει τώρα, επειδή τηρούμε αποστάσεις, δεν θα καθίσει ο ένας απάνω στον άλλον ή δίπλα-δίπλα, αλλά θα καθίσουν με μια θέση ας πούμε απόσταση. Νομίζω ότι θα πάνε και οι δύο. Και ξανά επανάληψη, μπας και καταλάβει ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Μιχάλη μου, κάτσε να περάσει το λεωφορείο. Δυστυχώς δεν πρόκειται να καταλάβει κανείς. Εντάξει, εμείς οι δύο, επειδή τα συζητάμε σχεδόν κάθε μέρα, έχουμε καταλάβει πάνω κάτω τι γίνεται. Δεν περιμένεις να καταλάβει κανείς. Εδώ ο κόσμος σήμερα σχολίαζε. Άμα μπεις στο Nova Sports GR από κάτω στα σχόλια, τι γίνεται, γίνεται ο κακός χαμός, χωρίς να καταλάβουν. Να έχει καταλάβει κάποιος ότι μάλλον δεν αναφέρεται στο ποδόσφαιρο, γιατί δεν μπορεί μια εταιρεία, όποια και αν είναι, ό,τι γνώμη και να έχεις για αυτή, να διαφημίζει ένα προϊόν που δεν της ανήκει. Δηλαδή, μπορεί ένα κανάλι να διαφημίσει, ας πούμε, μπορεί το κανάλι, το αξιοσέβαστο κανάλι του κ. Αλαφούζου να διαφημίσει κάτι, ένα χορηγό, ένα ζευγάρι παντόφλες για παράδειγμα, χωρίς να έχει συνάψει συμφωνία με την εταιρεία που τις έχει, όχι. Άρα λοιπόν η Nova δεν θα μπορούσε να μπει στη διαδικασία να διαφημίσει κάτι το οποίο δεν έχει. Ούτε να κάνει πλακίτσα μια ανώνυμη εταιρεία σε ένα σύλλογο με τόσο κόσμο από πίσω. Προφανώς το έκανε περιπεκτικά, υποθέτοντας ότι θα τσιμπήσει ο Παναθηναϊκός, που τσίμπησε τελικά, και βρήκε έναν τρόπο να προμοτάρει το τουρνουά της Λιθουανίας στις 12 και στις 13 του μήνα. Και διάβασα από κάτω τα σχόλια, Μιχάλη μου, να καταλάβεις. Από εκεί και πέρα. Εντάξει, δεν θα βάλουμε εμείς μυαλό σε όλο τον κόσμο. Τώρα ζούμε πάλι τα εποχές 2012, 2013, 2014. Εντάξει, εύχομαι απλά να μείνουμε εκεί και να μην γυρίσουμε σε εποχές 2017, 2018. Αυτό θα είναι το χειρότερο από όλα. Ας μείνουμε τουλάχιστον
τότε στα ευχάριστα, στα μείον 37, εντάξει, πήραμε και το κύπελο, δεν λέω. Ας μείνουμε τουλάχιστον σε εκείνη την εποχή που όλα ήταν όμορφα και όλα πήγαιναν καλά. Και εντάξει, δεν χρειάζεται να σου πω κάτι να γινόμαστε και συνέχεια κακοί, γιατί βλέπω κόσμο ο οποίος τολμάζει να πεις κάτι, δηλαδή να κάνεις μια κριτική και να σε λένε πάλι διχαστή, πάλι το ένα, πάλι το άλλο. Για ποιο πράγμα? Για την ομάδα που μέχρι πέρυσι το καλοκαίρι τέτοιο καιρό βρίζαν με χυδαίο τρόπο. Πρόπερσι υιοθετούσαν πάλι, όπως ο Αναστάζιο νωρίτερα, ρίσεις δημοσιογράφων ότι ο Παναθηναϊκός θα υποβιβαστεί, τις υιοθετούσαν. Τώρα υιοθετούν συγκρίσεις για Γιαννακόπουλου Αλαφούζου. Τι ψάχνεις να βρεις? Και μιλάμε σε ένα διάστημα όλα αυτά, το οποίο είναι πολύ καλό για την ομάδα για τον εξής λόγο. Προφανώς, επειδή και δεν υπάρχει Γιαννακόπουλος Δημήτρης, εννοώ στο προσκήνιο, να τραβήξει όλα τα βλέμματα επάνω του με τις μεταγραφές στο μπάσκετ και με όλα αυτά τα όνειρα που υπήρχαν τα τελευταία καλοκαίρια για ευρωπαϊκά, Final Four κτλ., έχει πέσει ο περισσότερος κόσμος στο ποδόσφαιρο και ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ εμπορικός. Δηλαδή, αυτό που είναι να πούμε, το λέμε. Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός, το ποδοσφαιρικό του τμήμα, ίσως είναι το πιο εμπορικό και το πιο δημοφιλές που υπάρχει. Απλά θα σας πω στατιστικά από τη σελίδα μου ότι επειδή δεν θέλω να προβάλλω κάποιο διαφορετικό site, βάζω το επίσημο της ομάδας να μπει ο κόσμος καταρχήν να διαβάσει την ανακοίνωση από την πρωτογενή της πηγή, όχι γραμμένη από κάποιον άλλον, όπως δημοσιεύτηκε η ΠΑΕ. Από την ΠΑΕ. Έχω ανεβάσει 3-4 ανακοινώσεις, μόνο από τη σελίδα μου τις είδαν περίπου 10.000 άνθρωποι. Που σε αντίστοιχες ανακοινώσεις που ανέβαζα πέρσι ή πρόπερσι, τις διαβάζαν ούτε 500. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το ενδιαφέρον για το ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Και αυτό είναι το καλό της ιστορίας, εννοείται, και μακάρι να συνεχιστεί. Καλησπέρα στο φίλο τον Νίκο. Όφιλε να το διευκρινίσει η Νόβα και όχι να ενεργεί εκ του πονηρού. Αν μου επιτρέπεις, Αχιλέα, δεν ξέρω τι όφιλε να κάνει, αλλά είναι απλή λογική. Δεν μπορείς να διαφημίσεις κάτι που δεν έχεις. Ο Παναθηναϊκός έχει ανακοινώσει από προχθές ότι τα εντός έδρας παιχνίδια θα τα δείξει στο Παναθηναϊκός TV. Προωθείς κάτι που έχεις, έστω και με έναν τρόπο που θέλεις, ας πούμε, πες το να πικάρεις ή να μπερδέψεις τον κόσμο. Είναι αυτό που ήθελε, νομίζω, σήμερα το κατάφερε. Και σούσουρο έγινε και τον Παναθηναϊκό εξέθεσε. Ήθελε να πετύχει δύο πράγματα. Τα πέτυχε και τα δύο. Οπότε, απλά λίγο πριν προκύψει κάποια ανακοίνωση ή κάποια αντίδραση, καλό θα είναι να μην αυτό το επικοινωνιακό τσουνάμι το οποίο εξελίσσεται και θα κορυφωθεί Σεπτέμβριο, Οκτώβριο κτλ. Καλό θα είναι να είναι λίγο πιο μαζεμένο, λίγο πιο κρατημένο, γιατί δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται ο Παναθηναϊκός να μπει σε μια αντιδικία. Έκανε την επιλογή του, είναι σεβαστή η επιλογή του, την έχουμε αναλύσει τα υπέρ και τα κατά της. Και από εκεί και πέρα δεν χρειάζεται να απαντάει σε ένα κανάλι. Ποια είναι η Νόβα που θα μπει στη διαδικασία ο Παναθηναϊκός να απαντήσει ή να απαντάει συνέχεια? Εντάξει, το μάθαμε, Παναθηναϊκός TV. Και ακόμα και έτσι να έγινε, δηλαδή να μην ισχύει αυτό που λέω για το τουρνουά μπάσκετ που λογικά αυτό είναι, και έτσι να έγινε, έπρεπε να απαντήσει ο Παναθηναϊκός? Γνώμη μου είναι ότι δεν έπρεπε να απαντήσει. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Προφανώς έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα τους τελευταίους μήνες και προσπαθώ να καταλάβω και αρκετούς από εσάς που κάνουμε και πάρα πολύ καιρό παρέα εδώ. Έχω όλη την καλή διάθεση να σας καταλάβω, αρκεί να έχετε επιχειρήματα και να μπορούμε να ανταλλάζουμε απόψεις σε ένα υγιές περιβάλλον. Λάμπρο, γιατί ο Άγιουμπ στα playoff ήταν εκτός ομάδας? Έκανε κανένα παράπτωμα? Ναι, έκανε, Δημήτρη, πειθαρχικό παράπτωμα, αντιμίλησε στο Δόνι και επί των ημερών του Δόνι δεν θα ξαναέπαιζε έτσι κι αλλιώς, δεν έπαιξε καθόλου στα playoff, τώρα θα υπολογίζεται κανονικά. Καλησπέρα από Μόντρεαλ, γεια σου Παρασκευά, από τον Καναδά, Σε ευχαριστώ για την ενημέρωση για την ομάδα μας, να είσαι πάντα καλά. Γεια σου Παρασκευά μου, έχετε και κόσμο εκεί τώρα στο Μόντρεαλ. Γίνονται νομίζω τα play-off στη National Hockey League. Όχι στο Μόντρεαλ, λάθος είπα. Στο Rogers Place στο Toronto και στη Scotia Bank Arena στο... Όχι, δεν είναι Μόντρεαλ. Είναι στο Toronto και στο Edmonton, το θυμήθηκα. Καλησπέρα Λάμπρο, πες σε παρακαλώ μια κουβέντα για το κόκκινο έκτρωμα του χορηγού μας σε όλα τα σπορ, δεν αντέχεται άλλο. Λευτέρη μου, είναι το λογότυπο της διαφήμισης, η οποία την έχει ο Παναθηναϊκός, την έχουν και άλλες ομάδες, την έχουν πολλά τμήματα του Παναθηναϊκού. Εντάξει, δεν είναι ωραίο στο μάτι, το πράσινο με το κόκκινο δεν ταιριάζει, είναι η αλήθεια, δεν πηγαίνει δηλαδή, δεν είναι και ωραίο οπτικά, αλλά είναι χορηγός. Τώρα άρχισαν να μας ενοχλούν και οι χορηγοί. Εντάξει, ας το βγάλουμε και αυτό, να μην έχουμε ούτε τηλεοπτικό, ούτε χορηγό φανέλας. Θα έλεγα να δώσουμε και τζάμπα τα εισιτήρια να πηγαίνει δωρεάν ο κόσμος στο γήπεδο, αλλά πώς δωρεάν, όχι στον Παναθηναϊκό, δωρεάν δεν έχει, πρέπει να πληρώνεις. Κάτι άλλο έπρεπε να βρω τώρα να πω, και να μην έχουμε κανένα έσοδο. Παιδιά, ηρεμήστε λίγο, έτσι.
ηρεμήστε λίγο, γιατί νομίζω ότι έχει ξεφύγει αρκετά το πράγμα και δηλαδή θα φτάσει σε σημείο κάποια στιγμή να μην έχει και λόγο να, ούτε να τα λέμε, ούτε να βρισκόμαστε ούτε τίποτα, διότι ορισμένοι έχετε χαράξει πάρα πολύ λάθος δρόμο, νομίζω, στη σκέψη σας. Συνέλθετε, συνέλθετε. Λάμπρο, αυτός ο Μπενιάτ ξέρει πολύ μπάλα, ισχύει. Το στυλ του θυμίζει Πάολο Σόουζα. Έχεις κάποιο νέο, μακάρι να τον πάρουμε. Δεν υπάρχει κάποιο νέο. Πάντως, εντάξει, δεν είναι καλύτερος από το Ροναλντίνιο και το Μέση που διάβασα κάπου, σε καμία των περιπτώσεων, ούτε στα στημένα, ούτε στα άστητα, ούτε τίποτα. Για να μην τρελαθούμε και τελείως. Είναι ένας πολύ καλός παίκτης, ο οποίος όμως περιμένει μια καλή πρόταση από Τουρκία. Εκεί παίζεται το παιχνίδι. Και ο Φακούντο Σάντσες, ο οποίος ήρθε τα ξημερώματα τελικά στην Ελλάδα, λίγο μετά που τελειώσαμε τη χθεσινή εκπομπή ήρθε, ήταν να πάει στη Χατάισπορ, στην ομάδα η οποία ανέβηκε φέτος στην πρώτη κατηγορία της Τουρκίας και εδρεύει στα βάθη της Ανατολής μέσα και μόλις έμαθε που είναι, είπε όχι και ήρθε σε εμάς. Καλησπέρα Λάμπρο από Άρτα. Ξέρουμε πότε έχουμε κλήρωση για το πρωτάθλημα. Με ρωτάει και ένας φίλος παραπάνω σε άλλο μήνυμα. Νομίζω ότι στο τέλος του μήνα θα γίνει. 31 του μήνα θα υπάρχει διοικητικό συμβούλιο στη Λίγκα. Μάλλον αρχές Σεπτεμβρίου, στις πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη νομίζω. Καλησπέρα στο φίλο τον Παντελή από τα Χανιά, στο φίλο τον Βαγγέλη από τη Σαντορίνη, στο φίλο τον Γιώργο, στο φίλο μου τον Μάικλ Κέι. Του Κώστα το μήνυμα το απάντησα. Καλά έκανε και απάντησε στην Νόβα. Δεν θα λέει ο καθένας ό,τι θέλει για την ομάδα. Φίλε μου, νέα του πάω. Δυστυχώς δεν κατάλαβες τίποτα από ό,τι είπα. Δεν θα τα ξαναπώ. Γεια σου από Καρπενήσι, γεια σου Κωνσταντίνε. Καλησπέρα Λάμπρο, όλα καλά και ανθυρά, το πήρε η μεγάλη Σεβίλη. Είχε πάρει 5 από το 6 μέχρι το 16 και αυτό είναι το έκτο της Σεβίλης αν δεν κάνω λάθος. Μια διοργάνωση εδώ και 15 χρόνια όπου, ευρωπαϊκή, όπου την έχει πάρει 6 φορές η ίδια ομάδα. Είναι μεγάλο κατόρθωμα. Η Σεβίλη έχει ουσιαστικά έτσι ταυτιστεί νομίζω με αυτό το θεσμό. Αυτές τις Ίντερ και Σεβίλη και Μικτίνα βγάζαν, θα έτρωγαν 4 μπαλάκια από την ομαδάρα του Τζίγκερ, λέει ο Κώστας. Καλά, μην τρελαθούμε. Καλό είναι το φιλικό με τον Πάο για την ομάδα, ένα δυνατό φιλικό εντός συνόρων, εφόσον δεν μπορεί με ομάδα από το εξωτερικό. Ναι, δεν είναι, μια χαρά. Δεν έχω πρόβλημα. Σούπερ. Βέβαια, είναι και κάποια παιχνίδια τότε για το Nations League. Είναι η διακοπή λόγω εθνικών ομάδων που είναι να γίνει. Ο Πάο θα έχει και κάποιους διεθνείς. Εμείς δεν θα έχουμε διεθνείς. Οπότε θα είναι και λίγο επηρεασμένα τα ρόστερ. Νομίζω πέφτει σε εκείνο το διάστημα, αλλά δεν είμαι βέβαιος. Ναι, καλά, μια χαρά κάνουν. Δεν έχω να πω τίποτα. Σούπερ όλα. Όσο είναι στη διοίκηση, ο Αλαφούζος δεν πάει πουθενά η ομάδα. Όσο φύγει το γρηγορότερο, τότε θα δούμε άσπρη μέρα στην μπάλα. Δεν ασχολούμαστε με μπάλα. Πλήρης αδιαφορία για ξενέρωμα τεράστιο. Μόνο για σένα, Γιάννη, γιατί όλοι οι υπόλοιποι είμαστε φτιαγμένοι. Σιγά μην πληρώσω να πάω TV να δω τι του δευτεροκλασσάτου Ισπάνου. Όχι, πάω TV θα πληρώσουμε για να δούμε την ομάδα μα. Έτσι όπω έχουν γίνει τα πράγματα. Λάμπρο, άκουσα ότι τραυματίστηκε ο Βίγια, ισχύει, ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό. Νίκο, υπερδιάταση προσαγωγών. Τώρα γιατρός δεν είμαι, αλλά αυτό είναι μυϊκό και θα χρειαστεί να μείνει 4-5 μέρες εκτός προπόνησεων. Νομίζω ότι χοντρικά γύρω στη βδομάδα, αν δεν υπάρχει κάτι άλλο. Λάμπρο, καλησπέρα. Okay, ο Αλαφούζος ξέρουμε τι κάνει τόσα χρόνια και δεν ξεχνάμε την ελεγχόμενη χρεοκοπία και όλα τα κακά που έχει κάνει. Όμως φέτος βλέπουμε ότι μπαίνει χρήμα στην ομάδα και γίνονται μεταγραφές πάλι, πληρώνονται όλοι στην ώρα τους κτλ. Γιατί πιστεύεις ότι γίνεται αυτό? Έχει πάρει ο Αλαφούζος ή αυτός που κρύβεται από πίσω του κάτι, π.χ. γήπεδο? Όχι, δεν ξέρω κάτι τέτοιο. Ούτε νομίζω ότι κρύβεται κάποιος από πίσω του. Αυτός είναι ο ίδιος. Υπάρχει κάποιος καινούριος επενδυτής που θα πάρει την ομάδα? Γιατί γίνεται αυτό? Όχι, απλά άλλαξαν τα μυαλά του προς το καλύτερο, Σταύρο. Αυτό ισχύει. Καλησπέρα από Ρόδο. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός θα παίζει και αυτή στο Παναθηναϊκός TV? Όχι, όχι, Νικήτα. Με τα τηλεοπτικά δίκτυα. Καταρχήν, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός παίζει στην Ευρωλίγκα λόγω κεντρικής διαχείρισης. Παίζει στην Νόβα λόγω κεντρικής διαχείρισης της Ευρωλίγκας. Από εκεί και πέρα για το ελληνικό πρωτάθλημα φαίνεται ότι υπάρχει μια οψιόν με την Κοσμοτέ, αλλά νομίζω ότι το πράγμα στο μπάσκετ θα πάει το Σεπτέμβριο σε κεντρική διαχείριση στην κρατική τηλεόραση. Επομένως γι' αυτό δεν έχει ακουστεί και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός για το Παναθηναϊκός TV ακόμα, διότι παίζεται αυτό το σενάριο. Ο Δημήτρης παράτησε το σύλλογο γιατί κατάλαβε ότι τελείωσαν την προσπάθεια να πάρει την πολιτεία που ονειρευόταν βάζοντας το τίποτε. Ευχαριστούμε για όσα πρόσφερε η οικογένεια, ανεξίτηλη προσφορά τους. Ο Δημήτρης όμως απέτυχε, λέει ο Αναστάζιο. Μηδενικό κύρος της διοίκησης του κυρίου Αλαφούζου που έχει τα ενία της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Της κάνει κασκαρίκες η τηλεόραση. Τι είναι το κασκαρίκες? Απόστολε, πρώτη φορά το ακούω αυτή τη λέξη. 3 χρόνια λεωφόρος και μετά βοτανικός, λέει ο Μάρκος. Γεια σου Μάρκο. Το έχασε ο Βαγιανίδης, δεν πήρε το πρώτο του ευρωπαϊκό με την Ίντερ, λέει ο Κώστας.
Αγαπάμε την πράσινη αλήθεια, πες τα λάμπρο, λέει ο Ηλίας. Γεια σου, Ηλία. Το πήρε η Σεβίλη, μου το είπατε, ναι, ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Επίσης, μη χαρακτηρίζεις ηλίθιους, όσους έχουν αντίθετη άποψη από σένα, δεν έχεις το αλάθητο. Δεν είπα κανέναν ηλίθιο. Μη με περνάτε, είπα για ηλίθιο. Δεν είπα κανέναν ηλίθιο, δεν είμαι εγώ κάποιος ο οποίος να χαρακτηρίσω τους άλλους. Και γενικά, παιδιά, σταματήστε να παίρνετε κουβέντες από το στόμα και να παίρνετε κουβέντες και να τις βάζετε στο στόμα κάποιου που δεν τις έχει πει. Δεν είπα ότι ο Αναστάζιο ή οποιοδήποτε είναι ηλίθιος. Είπα ότι μην μας περνάτε για ηλίθιους. Έτσι, αυτό είπα. Τώρα, μπορείς να το ερμηνεύσεις όπως θέλεις. Νομίζω τα ελληνικά σου είναι σε καλό επίπεδο για να καταλάβεις τι ακριβώς είπα. Οι Κινέζοι εξαφανίστηκαν τελείως, λάμπρο. Αυτοί που το είχαν ανεβάσει το θέμα δεν είπαν καν ότι χάλασε. Πόσοι παίζουν με τον πόνο μας. Θανάση μου, τώρα δεν μπορώ εγώ να, ούτε να μιλήσω εξ ονόματος, ούτε να απολογηθώ για κάποιο άλλο μιμιέ. Αξαπολογούμε και τα δικά μου, δυστυχώς ακόμα. Τώρα μπορείτε να τους στείλετε κάποιο email, φαντάζομαι, στις σελίδες τους στο Facebook, να τους ρωτήσετε γιατί, πού είχαν οι Κινέζοι, τι ήταν αυτά που μας λέγατε κτλ. Πότε θα κάνει πρασινιά, λέει ο Ηλίας, ο οποίος παραφράζει το γνωστό τραγούδι. Αλλά η έντεχνη διάσπαση δεν βοηθά σε τίποτα, θα έπρεπε να στηρίζει τον Αλαφούζο και όμως ναι, δυστυχώς δεν μπορώ, Αναστάζιο. Καινούριο φρούτο σε σειρά, Αναστάζιο. Τι έγινε, γλίτωσα από τους Γιαννούσιους και τους James Άμροκ και τώρα με βρήκε άλλος. Δεν μπορώ, Αναστάζιο, επειδή είσαι καινούριος εδώ πέρα, να σου εξηγήσω κάτι. Από το 2012 που ανέλαβε αυτή η διοίκηση, είχα ένα κακό προαίσθημα. Για ποιο λόγο? Γιατί πήρε όλο τον επικοινωνιακό μηχανισμό της πολυμετοχικότητας και αυτό που κατάλαβα είναι ότι δεν ήθελε να προσφέρει πραγματικό έργο, ήθελε ουσιαστικά να επικοινωνήσει μια κατάσταση σύμφωνα με τα δικά της ωφέλη και σκοπιμότητες που ήθελε να εξυπηρετήσει. Ακόμα και στο κύπελο του 2014, το οποίο χάρηκα πάρα πολύ, εννοείται, γιατί ήταν ένας τίτλος μετά από 4 χρόνια τότε για την ομάδα. Μέσα μου σκεφτόμουν ότι αυτό το κύπελο τελικά περισσότερο κακό θα κάνει γιατί θα τον εδραιώσει παρά καλό. Φτάσαμε στο 17-18 όπου ο Παναθηναϊκός έφτασε να χρωστάει σε όποιον μιλάει ελληνικά και όχι μόνο και έφτασε να αποκλειστεί 3 χρόνια, τώρα ημερολογιακά. Νομίζω ότι αυτές τις μέρες θα ήταν η ρεβάνς με την Bilbao πριν από 3 χρόνια και θα φτάσει στα 4 χρόνια, ο Παναθηναϊκός, πρόσεξε, αποκλειδώνοντας από την Ευρώπη. Για κάποιους από εσάς αυτό μπορεί να είναι εύπεπτο. Για εμένα δεν είναι. Δεν είναι. Διαφορετικά αντιμετωπίζουμε την ομάδα. Εσύ μπορεί να μην έχεις πρόβλημα να αντιμετωπίζεις τον Παναθηναϊκό σαν ομάδα γειτονιάς. Για μένα ο Παναθηναϊκός είναι ένα παγκόσμιο μπραντ το οποίο το βάζω, μπορώ να το συγκρίνω μόνο με την Real, την Barcelona, την Manchester United, τέτοιες ομάδες. Με τη Juventus. Για μένα ο Παναθηναϊκός είναι εκεί. Για σένα μπορεί να είναι ο Πανιόνιος, ο Αμπελοκηπιακός ή οποιοδήποτε άλλος. Δεν είναι για μένα όμως αυτό. Δηλαδή στο δικό μου στη δική μου ψυχοσύνθεση υπάρχει ένα συγκεκριμένο μέγεθος. Έτσι, το οποίο είναι τόσο με το συμπάθειο. Δεν είναι τόσο. Στο λέω έτσι για να καταλάβεις, επειδή η οθόνη είναι μικρή. Γι' αυτό. Καλησπέρα στο φίλο το Σωτήρη. Ας ελπίσουμε να επανέλθει η ΠΑΕ. Όπα. Μου άλλαξε το μήνυμα, μου άλλαξε σειρά. Σωτήρη, μου σου ζητώ συγγνώμη. Εγώ, φίλε, ήμουν μέσα στον Άγιαξ. Ήσουν μέσα στον Άγιαξ και δέχεσαι τον τετραετή ευρωπαϊκό αποκλεισμό. Θα με τρελάνεις, αδερφέ μου, νηφιάτικα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δείχνουν και τον Μπουζούκι, δίνουν τον Μπουζούκι, θες να πεις. Δεν είναι σίγουρο ότι θα φύγει ιδανικός ή θα πάει με τους κομμένους ο Μπουζούκης ακόμα. Αν δεν στηριχθεί ο ιδιοκτήτης και σε επέκτη. Και σε. Δεν καταλαβαίνω τι θες να πεις. Πάμε παρακάτω. Εντάξει, είπαμε, στέλνεις 1-2-3 μηνύματα. Εντάξει, μου καταλάβαμε. Αγαπάς Γιάννη Αλαφούζο, είναι δικαίωμά σου αναφέρετο, αλλά τουλάχιστον να καταλαβαίνουμε και τι συζητάμε. Γιατί το μήνυμά σου εδώ δεν καταλαβαίνω τι λέει. Δίνεις πιθανή ενδεκάδα για αύριο? Όχι, δεν ξέρω ποια θα παίξουν. Είναι αλήθεια. Είναι πρώτο φιλικό και θα είναι πολύ μίξη ενδεκάδα, Γιώργο μου. Εγώ, μόλις είπα Τζίγκερ, αποχωρούμε. Νιώσα τόσο άσχημα και μία διέστηση ότι τελειώσαμε και έτσι έγινε, λέει ο Κώστας. Η καρδιά, λέει, λεωφόρο, το μυαλό βοτανικό, λέει ο Σπύρος. Ο Δημήτρης ανέβασε story που τον ρωτάει ένας ακόλουθος στο Instagram πότε θα επιστρέψει στην ΚΑΕ και ο Δημήτρης είπε ότι όταν ο ήλιος βγει από τη Δύση. Αυτό έχει γίνει εδώ και μέρες, Κυριάκο. Η ομάδα θα πάρει το πρωτάθλημα φέτος και θα το δείτε όλοι. Ομαδάρα θα γίνουμε, λέει ο Τζον. Λάβρο, καλησπέρα. Μήπως υπάρχει θέμα με τους γυμναστές του Πογιάτος? Τραυματίζονται? Πόσοι παίκτες? Καλή εκπομπή. Πανάθα μόνο. Εντάξει, είναι πολύ νωρίς για να κρίνουμε αν. Ο γυμναστής κάνει καλά τη δουλειά του, δηλαδή τώρα με 10 προπονήσεις δεν μπορούμε να τον κρίνουμε, Λεωνίδα μου, σε καμία των περιπτώσεων. Κασκαρίκες, ίσον πλάκες, ζαβολιές, κολπάκια, δούλεμα, πατόκορφο, λάμπρο μου, καλησπέρες. Ναι, καλά έκανες και μου το διευκρίνησες, Απόστολε, γιατί
Ξέρω, είναι η πρώτη φορά που άκουσα τη συγκεκριμένη λέξη. Ο Αλαφούζος είναι σαν ένας πατέρας που βγάζει, το παιδί του, που βγάζει στο δρόμο το παιδί του με δική του υπετιότητα, το ξεφτελίζει, το πετάει στο δρόμο σαν σκουπίδι και μετά το ξαναβάζει σπίτι, κάνει το αυτονόητο και όλοι χειροκροτάνε με τον άξιο γονέα. Ένα τέτοιο πράγμα συμβαίνει. Εντάξει, λίγο ακραίο το παράδειγμα, Βαγγέλη, αλλά καταλαβαίνω τι θες να πεις. Λάμπρο, μια γνώμη για τον Γερμανό, τον Τρες από βίντεο. Καλώς φαίνεται, δεν τον έχω παρακολουθήσει, φίλε μου Βαλάντη, καθόλου. Δεν έχω εικόνα δηλαδή για τον παίκτη. Καλησπέρα στο φίλο το Σπύρο. Τι άλλο. Λάμπρο, καλησπέρα. Μου έχει κάνει εντύπωση ο Πογιάτος όσον αφορά την απομάκρυνση και μη στήριξη στον ελληνικό κορμό και κυρίως από παιδιά από την Ακαδημία. Περίμενα μία διάθεση και στήριξη λόγω ότι έχει ασχοληθεί με νέους και δεν το βλέπω και οι ξένοι όπου μαζεύονται δεν είναι τόσο καλύτεροι από παίκτες που φεύγουν. Μακάρι να βγω λάθος και τουλάχιστον να μπορέσει να είναι ανταγωνιστικός πολύ περισσότερο από πέρυσι και να μην έχουμε μία από τα ίδια. Και έχοντας ανεβάσει το budget και χάνοντας εξελίξιμους παίκτες. Αυτή την απορία την εξέφρασα και εγώ, Νίκο, χθες, ότι αρκετοί από τους κομμένους είναι σε ηλικίες που έχει μάθει ο Πογιάτος να δουλεύει. Επομένως, ναι, αυτό με ξενίζει λίγο, είναι η αλήθεια. Εννοώ ότι με παραξενεύει. Έχω την ίδια απορία και εγώ με σένα. Λάμπρο, καλησπέρα. Χάθηκε να βρεθεί ένας τεχνικός διευθυντής σαν το Μότσι. Όσες φορές η Σεβίλη έχει πάει τελικό στο UEFA παλιότερα και στο Europa League με τεχνικό διευθυντή, αυτόν το έχει σηκώσει. Εντάξει, ο τύπος είναι πανεπιστήμονας στο ποδόσφαιρο. Τι να λέμε τώρα, ρε Βαγγέλη. Καλησπέρα, φιλαράκι. Θα το δω πιο μετά στο YouTube. Να σε καλά, Τάσο μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα, Λάμπρο. Έχεις κάποια αίσθηση για τα σχέδια στις φανέλες? Ένα θετικό βρίσκω στον Ανουάρ ότι είναι σχετικά γρήγορος και με αντοχές. Θεωρώ ότι χρειαζόμαστε πιο πληθωρικό παίκτη. Νίκο, ξέρω ότι στις φανέλες θα υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά στοιχεία τα οποία θα θυμίζουν παρελθόν. Αυτό είναι όμως πολύ γενικό και δεν μπορώ να στο αποτυπώσω σε εικόνα γιατί δεν τις έχω δει. Ξέρω επίσης ότι η τρίτη φανέλα θα είναι κάπως πιο εξεζητημένη και πιο ιδιαίτερη σε σχέση με τις άλλες δύο, οι οποίες θα έχουν κάποια στοιχεία από φανέλες του παρελθόντος. Καλησπέρα, Λάμπρο. Τι λέγατε σήμερα, τώρα μπήκα. Τώρα ρώτησε να σου ξαναπώ από την αρχή τι λέγαμε. Πάμε πάρα πολλά πράγματα και δες λίγο την εκπομπή από την αρχή. Είχαμε ενδιαφέροντα πρόλογο. Γεια σου, Λάμπρο, από Σέρες, μια εβδομάδα έξω οδήγια. Περίπου αυτό υπολόγιζα και εγώ. Θα χάσει 5 προπονήσεις, θα κάνει μια μέρα ατομικό και θα μπει μετά. Μέχρι πότε θα είναι ανοιχτές οι προπονήσεις? Καμία προπόνηση δεν είναι ανοιχτή μέχρι τώρα, πλην 4. Μέσα σε πόσο έχει κρατήσει η προετοιμασία, είναι περίπου τώρα 2 εβδομάδες. Έχουν γίνει 4 ανοιχτές προπονήσεις. 2 πρωινές και 2 απογευματινές. Δεν είναι όλες ανοιχτές, δηλαδή δεν μπορούμε να πάμε σε όλες. Εγώ έχω πάει σε μία. Όλοι οι συνάδελφοι είχαμε το δικαίωμα να πάμε σε 4 προπονήσεις μέχρι στιγμής. Όταν απαξιώνεται την ομάδα, το γήπεδο έχει 2.000 μέσο όρο εισιτήρια. Θέλετε και επενδυτή, ρίξτε λάσπη στην ομάδα κι άλλο. Ρε νέα του πάω τώρα, θα με τρελάνει. Σε ποιον τα λες αυτά? Τα δύο τελευταία χρόνια δεν έχουμε χάσει παιχνίδι του Παναθηναϊκού, σε μένα τα λες αυτά? Μάλλον εσύ ανήκεις σε αυτήν την κατηγορία που 2 χρόνια απαξιώνει τον Παναθηναϊκό και άρχισες φέτος πάλι, επειδή η μάζα, παραπλανημένος από τη μάζα, άρχισες πάλι να υποστηρίζεις κτλ. Τόσα χρόνια βλέπαμε παιχνίδια, 2 χρόνια βλέπαμε παιχνίδια σε 1.000 και 2.000 άτομα. Εγώ ήμουν μέσα. Εσύ δεν ήσουν μάλλον. Οπότε μην κατηγορείς αυτούς που πηγαίνανε τα 2 προηγούμενα χρόνια στο γήπεδο και φέτος δεν μπορούν να καταλάβουν όλο αυτό που συμβαίνει. Ας ελπίσουμε να βγει σε καλό, γιατί όταν θέλεις να προοδεύσεις, πας με το κεφάλι. Δεν λέμε να σκύβεις το κεφάλι και να κοκκινίζεις ως βέργος από τη φάπα. Πας ταπεινά, με ταπεινότητα. Κάτι που μέχρι στιγμής από τις κινήσεις του Παναθηναϊκού λείπει, απουσιάζει. Ευτυχώς είναι σοβαρός ο προπονητής, ξέρει που έχει έρθει, ασχολείται πάρα πολύ και οι παίκτες οι περισσότεροι γνωρίζουν, θέλω να πιστεύω, το που έχουν έρθει, διότι άμα περιμένανε από κάτι μυαλά σαν τον φίλο τον νέα του πάω, τότε ήμασταν χαμένοι από χέρι. Ηρεμήστε, παιδιά, ηρεμήστε. Ηρεμήστε. Σοβαρευτείτε όμως λίγο, σοβαρευτείτε. Άγαλμα έξω από τη λεωφόρο του Σωτήρα Ιωάννη να κάνουμε μαζί με τα υπόλοιπα έργα για τη Λαμπρίο τα αιτία του στη διοίκηση, λέει ο Λεωνίδας. Όταν ακούς Ολυμπιακούς, Αλαφούζε, μη φύγεις ποτέ από τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, νομίζω ότι εκεί τελειώνουν όλα. Έτσι, μιλάω για σχόλια που έχω διαβάσει. Καλησπέρα στον φίλο τον Παύλο. Λάμπρο, δίνεις πιθανότητες για Ανουάρ, λίγες. Αν απαντήσει νωρίτερα θετικά ο Μπενιάτ και μεταγενέστερα βρεθεί άκρη με Ανουάρ, υπάρχει περίπτωση να αποκριθούν και οι δύο? Ναι, ισχύει αυτό. Είναι και διαφορετικοί κιόλας παίκτες. Με έκρινε σαν άνθρωπο ενώ δεν στο ζήτησα. Δεν θα ανταποδώσω, αλλά πίστεψέ με, στο μυαλό μου σε μια χαρά δρόμο βρίσκεται. Να είσαι καλά, φίλε.
Μισό λεπτά, κύριε Λευτέρη. Εσείς έχετε το δικαίωμα να κρίνετε τον άλλον. Εγώ πώς έκρινα σαν άνθρωπο? Δηλαδή, είπα ότι είσαι καλός ή κακός άνθρωπος, είπα ότι είσαι καλός ή κακός Παναθηναϊκός, είπα ότι με τον τρόπο που αυτό που είπες, ότι η σκέψη σου έχει μπει σε ένα λάθος δρόμο. Αυτό δηλαδή σημαίνει ότι σε έκρινα σαν άνθρωπο? Πολύ εύθυχτη γίνατε, ρε παιδιά. Θίγεστε πάρα πολύ εύκολα. Θίγεστε έτσι και με άλλους δημοσιογράφους ή μόνο με εμένα? Τέλος πάντων, ας αφήσουμε τον δημοσιογράφο. Θίγεστε έτσι και με άλλους ανθρώπους με τους οποίους ανταλλάζετε απόψεις δημόσια ή μόνο με μένα σας πιάνει το εύθυχτο? Για να καταλάβω δηλαδή. Τέλος πάντων, δεν θα χαλάσω το βράδυ μου τώρα. Καλησπέρα, ένα σχόλιο για Νίνη στο Βόλο. Γιώργο μου, κάνει ένα σχόλιο. Να είναι καλά το παιδί, να είναι υγιής ο Σωτήρης και να παίξει ποδόσφαιρο. Αυτό. Τίποτα άλλο. Δεν έχω. Έχω να τον δω πάρα πολλά χρόνια να παίζει μπάλα. Δεν ξέρω καν σε τι κατάσταση είναι. Ελπίζω να μπορέσει να βγάλει τη χρονιά και να βοηθήσει. Καλησπέρα, φίλε μου. Αριστερό μπακ, έχουμε κανένα νέο? Όχι. Καλησπέρα, Λάμπρο από Ρόδο. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός θα παίξει στο Παναθηναϊκό TV? Όχι, Νικήτα, το είπαμε νωρίτερα. Θέλω να πιστεύω ότι όλοι αυτοί είναι τρολάκια και όχι Παναθηναϊκοί, λέει ο Τζόρτζ. Υπάρχει νεότερο για Ίσλα. Ο Ίσλα έχει κλείσει στη Βραζιλία. Έκλεισε στη Φλαμέγκο, νομίζω. Πρέπει να ανακοινώθηκε κιόλας. Αφού ήρθε δεξιός μπακ στην ομάδα, ήρθε ο Φακούντο Σάντζες, ήρθε και χθες Αχιλέα μου στην Αθήνα. Μην τσακωνόμαστε, νέα του ΠΑΟ. Ο Λάμπρος είναι γνώστης και το έχει αποδείξει σε όλους μας, λέει ο Κυριάκος. Μόνο Αλαφούζος δεν, λέει ο Μιχάλης. Μιχάλη, πολύ το λες και θα το πιστέψεις, νομίζω. Ασχολούμαστε μια ζωή με μπουρδες, τα κόκκινα παπούτσια του Λεοντίου, το κόκκινο χρώμα του χορηγού, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Όταν μιλούσα για αλλίωση DNA των Παναθηναϊκών φιλάθλων πριν 15 χρόνια, οι περισσότεροι με κοίταζαν στραβά. Ξέρεις τι, θυμάμαι είχα γράψει ένα άρθρο, η Δήμονα. Τώρα πότε ήτανε? Ήταν το 13, το 14, το 15 μετά την καμπάλα ότι ο Παναθηναϊκός μικραίνει. Νομίζω ήταν σε κείμενο του Sport FM. Στο site του Sport FM. Το τι είχε γίνει στα σχόλια από κάτω. Και μετά από 2 χρόνια, τι έγινε? Τέλος πάντων. Δυστυχώς ξέρεις τι γίνεται. Πάντα το ξέρεις καλύτερα από μένα, η Δήμονα, ότι στον Παναθηναϊκό δημιουργούνται ρεύματα. Άμα τα ακολουθήσεις, είναι όλα καλά. Άμα πας απέναντι, σε έπνιξαν. Πέρσι ήταν το ρεύμα του Γιαννακόπουλου και πρόπερσι. Τώρα είναι του Αλαφούζου και. Πριν ήταν κάτι άλλο. Μετά θα είναι κάτι άλλο. Είναι που φυσάει ο άνεμος, εκεί πάμε. Και το κακό είναι ότι τα ίδια νταούλια τα βαράνε οι ίδιοι τύποι εδώ και 12 χρόνια. Πολύ άσχημο αυτό. Εντάξει, είναι μάγκες που έχουν εξασφαλίσει όταν, πρόσεξε να δεις, όταν έχεις να διαχειρίζεσαι λεφτά άλλων και δημιουργείς ΜΜΕ τα οποία έχουν μεγάλη επιρροή, λογικό είναι να παίρνεις και πάρα πολύ κόσμο με το μέρος σου. Αυτό συμβαίνει στον Παναθηναϊκό από το 2008. Άμα καθίσετε και δείτε τι ψέματα έχουν γραφτεί και τι παραπληροφόρηση έχει πέσει αυτά τα 12 χρόνια, ωραία, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, ας πούμε, ότι έχω γράψει. Συγκεκριμένα, έχω γράψει ψέματα για τον Ταϊλανδό, ξέρω εγώ, κτλ. Αυτά που θα λέω τον αντίλογο τώρα. Άμα καθίσετε όμως να συγκεντρώσετε όλο τον πλούτο, το τι έχει γραφτεί, θα φρίξετε. Πραγματικά θα φρίξετε. Και ξέρετε τι φοβάμαι? Μην σε κανένα χρόνο από σήμερα, θυμόμαστε αυτές τις συζητήσεις που κάνουμε αυτό το καλοκαίρι και γελάμε. Και να γελάμε καλό θα είναι, μην κλαίμε. Και ελπίζω να γίνομαι κατανοητός. Καλησπέρα, βλέπεις φως στο μπάσκετ? Γιατί να μην βλέπω φως στο μπάσκετ? Είναι αρκετά ορθολογική ομάδα που έχει φτιαχτεί. Θα ήθελα ένα ψηλό ακόμα και έναν καλύτερο σουτέρ. Αν εννοείς για το ιδιοκτησιακό, όχι, δεν βλέπω ότι θα πουληθεί εύκολα η ΚΑΕ. Όχι, τα 25 εκατομμύρια που ζητάει ο Γιαννακόπουλος είναι πάρα πολλά. Είναι περίεργο να απομακρύνονται μικροί παίκτες που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ως δεύτερες λύσεις και ενδεχομένως να απολυθούν. Το παράδειγμα του Τσιμίκα είναι το μέλλον, λέει ο Γιάννης. Γνώμη για Λαζαρίδη έχεις? Όχι, Παναγιώτη μου. Ο Λαζαρίδης είναι ένα παιδί που θα παίξει αύριο. Καλύπτει την αριστερή πλευρά και ως εξτρέμ και ως αμυντικός. Δεν τον έχω παρακολουθήσει. Έχω ακούσει όμως πάρα πολύ καλά λόγια και δεν είναι τυχαίο ότι ο Πογιάτος μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα τον ξεχώρισε και του δίνει αυτήν την ευκαιρία. Λάμπρο, άμα πάρει Μπενιάτ ένα καλό επιθετικό στη θέση του Μακέντα και ένα αριστερό μπακ καλό και γίνει δουλειά, μπορεί και ο Παναθηναϊκός να χτυπήσει πρωτάθλημα. Λάμπρο, μακάρι η Λεωνίδα μου να γίνει. Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Το να πάρει ο Παναθηναϊκός το πρωτάθλημα, ειδικά την επόμενη σεζόν, σημαίνει Champions League. Ποιος δεν θέλει το πρωτάθλημα, ποιος δεν θέλει τέτοια εξέλιξη. Εννοείται. Ποιος δεν προτιμά το Champions League από το Europa Conference League. Επομένως είναι. Θα είναι ευχής έργο να γίνει κάτι τέτοιο και μακάρι η αισιοδοξία που έχετε να επιβεβαιωθεί. Λάμπρο, μη χαλιέσαι με κάποιους στενόμυαλους που δεν καταλαβαίνουν τι τους γίνεται.
Δεν χάλια με γι' αυτό, Σταύρο. Κάτσε να διαβάσω και το άλλο μήνυμα. Απλά δεν χωράει στο μυαλό μου ότι ο Αλαφούζος ξαφνικά σταματάει να πληρώνει τα πάντα και η ομάδα τιμωρείται με ευρωπαϊκό αποκλεισμό και φεύγουν οι καλοί παίκτες που είχαμε τότε. Και φέτος ξαφνικά ο ίδιος άνθρωπος βάζει λεφτά και πληρώνει τους πάντες στην ώρα τους. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται επειδή άλλαξε το μυαλό του Αλαφούζος προς το καλύτερο. Παίζεται χοντρό παιχνίδι στην πλάτη του Παναθηναϊκού. Λάμπρο, δυστυχώς. Α, και κάτι άλλο τελευταίο για απόψε. Τα λεφτά που είχαμε δώσει για τηλεφόρο όταν έκανε ο Αλαφούζος έρανο, που πήγανε. Τα χρήματα εκείνα λογικά μετοχοποιήθηκαν και μπήκαν στην ΠΑΕ. Εκείνα τα χρήματα. Νομίζω ότι είναι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που είχε γίνει εκείνη τη χρονιά στα 3,4. Ήταν 3,2 η χορηγία γηπέδου, τα μισά του Αλαφούζου. Τα υπόλοιπα μισά που είχε βάλει ο κόσμος μετοχοποιήθηκαν. Μόνο έτσι θα μπορούσαν να περάσουν άλλωστε στην ΠΑΕ. Όχι, ξέρεις τι, δεν διαφωνώ με την αντίθετη άποψη. Αλλά τώρα ο Λευτέρης πριν, εγώ δεν τον είπα ηλίθιο. Είπα Λευτέρη για ηλίθιο με παίρνει, έχει πάρει λάθος δρόμο στη σκέψη σου. Δεν είπα κάτι κακό. Που τον προσέβαλα σαν άνθρωπο. Τέλος πάντων. Πέρσι Δημήτρης, φέτος Αλαφούζος, του χρόνου ο Φούφουτος, έτσι θέλει στον Παναθηναϊκό. Πάρ το χαμπάρι Λάμπρο, η κολοτούπα επιβραβεύεται στον Παναθηναϊκό, λέει ο Μιχάλης. Λάμπρο, καλησπέρα. Υπήρχε περίπτωση πριν από 10 χρόνια θα πέρναγαν έξω και από την Παιανία οι κομμένοι που θα στεναχωρηθούμε κιόλας αν φύγουν. Θυμίζω πόσοι θα κάνουν καριέρα από τα παιδιά που έφυγαν. Μακάρι απλά να συνεχίσουμε να βρίσκουμε ευκαιρίες τύπου Αγιούμπ, Καρλίτος κτλ. Μάλιστα, το μήνυμα του Φραγκίσκου ήταν αυτό. Φέτος θα πάρουμε το πρωτάθλημα, λέει ο Ζαχαρής. Γεια σου, φιλαράκι μου. Έτσι να είσαι αισιόδοξο πάντα. Ο Πάρης λέει: επειδή πολλοί Παναθηναϊκοί δεν καταλαβαίνουν τον πόλεμο που γίνεται στην ομάδα ποδοσφαίρου, θα τους κάνω μια ερώτηση και θα καταλάβουν τα πάντα. Στο μπάσκετ που τους πάμε μπιπ 20 χρόνια, που έχουμε τα τριπλάσια πρωταθλήματα, που έχουμε τις διπλάσιες Ευρωλίγκες, ο Ολυμπιακός παίρνει τα μισά λεφτά σε τηλεοπτικό συμβόλαιο από τον Παναθηναϊκό, λέει ο Πάρης. Λάμπρο, υπάρχει περίπτωση να υπάρξει Παναθηναϊκή εφημερίδα, δεν ξέρω κάτι, Θανάση μου. Είναι δύσκολο καιρό για εφημερίδες, δεν πουλάνε καθόλου. Η τελευταία πουλάει 400 φύλλα, η πρώτη πουλάει 2.700, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Επομένως, δεν ξέρω αν μπορεί μια τέτοια εκδοτική προσπάθεια αυτή τη στιγμή να ευοδοθεί με επιτυχία και λογικό είναι οι άνθρωποι που θέλουν να επενδύσουν στο χώρο του τύπου να μην να το σκέφτονται διπλά και τριπλά. Καλησπέρα, Λάμπρο. Πιστεύεις να γίνει κάποια συζήτηση με την Νόβα? Είναι οριστικό για ΠΑΟ TV? Κάνει ένα νέο για αριστερό μπακ, όχι Φώτη. Τώρα για την διαπραγμάτευση ακούγεται ότι θα γίνει μια νέα πρόταση. Αλλά ο Παναθηναϊκός το έχει ανακοινώσει από προχθές ότι τα παιχνίδια του θα τα δείξει το Παναθηναϊκός TV. Επομένως δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει λόγος να το συζητάμε παραπάνω. Λάμπρο, καλησπέρα. Για αριστερό μπακ, καλή θέση θα ήταν ο Μπίτολο, ο πρώην του Ατρόμητου. Μένει ελεύθερος και έχει πολύ καλές και γεμάτες χρονιές αφού έφυγε από εδώ. Τι γνώμη έχεις? Δεν τον θυμάμαι. Ηλία μου, δεν τον θυμάμαι. Άρα να μας πάρει και εμάς η Red Bull, όχι Βασίλη, γιατί θα έχουμε εμφύλιο. Red Bull. Να έρθει η Red Bull εδώ και να βάλει καμιά 200 εκατομμύρια με το κόκκινο χρώμα. Αποκλείεται. Ποιος το δεχτεί? Μη χαλιέσαι, ρε Λάμπρο, συνέχισε έτσι, δεν χαλιέμαι. Ο Αλαφούζος κάνει προσπάθεια, αλλά θέλει πάρα πολύ για να τον αγαπήσουμε, λέει ο Δημήτρης. Θα γίνει γι' αυτό, Δημήτρη μου, όλα γίνονται. Μην ασχολείσαι με τρόλ, λέει ο Γιώργος. Πάω TV, πες μας τιμή, Λάμπρο. Δεν έχει βγει, Ανδρέα μου, ακόμα η τιμή, ούτε τα πακέτα συνδρομών. Περιμένουμε. Περιμένουμε εδώ σταθερά και θα σας ενημερώσω απλά για αύριο, επαναλαμβάνω, επειδή το είπα και στην αρχή. Όσοι δεν έχετε Κοσμοτέ και δεν θα το δείτε από το Κοσμοτέ Sport 1, να κάνετε εγγραφή στο paotv.gr πρώτα για να μπορέσετε να δείτε το παιχνίδι δωρεάν. Λάμπρο, πες μου τη γνώμη σου, το έχω μεγάλη απορία πώς γίνεται να μην έρχεται επενδυτή στον ΠΑΟ τόσα χρόνια, μαγαζί γωνία και με σωστή διαχείριση μακροπρόθεσμα θα βγάλουν κιόλας φράγκο όποιος ερχόταν μέσω Ευρώπης, μέσω πωλήσεων κτλ. Πες μου, Λάμπρο, σοβαρά, πώς γίνεται να μην έρχεται επενδυτής κάθε μέρα τόσα χρόνια? Αυτό σκέφτομαι και το έχω μεγάλη απορία. Λεωνίδα μου, θα σου απαντήσω με τρεις λέξεις, άμα είναι Έλληνας. Πού να μπλέκει? Για ποιο λόγο? Άλλες τρεις λέξεις. Λόγο. Σκέψω λίγο αυτό που σου λέω. Γιατί να μπει σε αυτή την τοξικότητα και να τη μεταφέρει και στις άλλες του επιχειρήσεις? Λάμπρο, οι εποχές είναι δύσκολες και είναι πολλοί που δεν έχουν καθαρό μυαλό. Συνέχισε έτσι. Ναι, το σέβομαι αυτό. Καταλαβαίνω ότι λες, Δημήτρη, και είναι πολύ σωστή η τοποθέτησή σου. Ναι, όντως, οι εποχές είναι δύσκολες και αρκετοί από εμάς, ούτε εγώ έχω καθαρό μυαλό πολλές φορές. Νομίζω ότι όλοι μας το βιώνουμε και το περνάμε αυτό. Έχεις απόλυτο δίκιο. Συμφωνώ. Ο Ολυμπιακός, ο Γαύρος φέτος θα είναι πολύ καλός, λέει ο Διονύσης. Από τους 16 στους 8, ούτε με κορονοϊό, thanks Wolves, λέει ο Κώστας. Το πράσινο ρεπορτάζ το κάνουν οι ίδιοι και οι ίδιοι 10 παλιοί που τους άρεσαν οι βόλτες στο κότερο. Αν δεν απομακρυνθούν αυτοί, δεν υπάρχει μέλλον, καθώς επηρεάζουν την κοινή γνώμη και όλο τυχαίο αυτό γίνεται πάντα για το κακό της ομάδας, λέει ο Δήμονας. Νομίζω ότι ο LRB φέτος θα είναι παλτό, λέει ο Διονύσης.
Πρώτος ή δεύτερος ο Παναθηναϊκός, βλέπω, λέει ο Δημήτρης. Λάβρο, ξέρεις για ποιον παίκτη μας έχουν φτάσει 3 προτάσεις στην ΠΑΕ? Άστο, μην το μη γίνει θέμα, Θανάση μου, τώρα στο inbox. Στο inbox καλύτερα, γιατί δεν έχει βγει προς τα έξω, ενώ δεν θέλω να βγει σε καμία περίπτωση από μένα κάτι και να... Δεν το ξέρω κιόλας 100%. Θα σου πω εγώ τον παίχτη, αν μου στείλει στο inbox, θα σου πω εγώ τον παίχτη για τον οποίο ξέρω ότι έχουν γίνει. Δεν ξέρω αν είναι τρεις, ότι υπάρχει ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο παίκτη. Λάμπρο, οι μεταγραφικές κινήσεις ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού είναι ενοχελικές ή κάνω λάθος? Ναι, ο Ολυμπιακός έχει φτιάξει με μια ομάδα, φτιάχνει μια ομάδα με μέσο όρο ηλικίας 52 χρόνια. Ο ΠΑΟΚ στενέψανε τα περιθώρια οικονομικά κτλ. Ούτε η ΑΕΚ έχει κάνει σοβαρές μεταγραφές. Ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι αν κρατούσε τον περσινό του κορμό και στον περσινό του κορμό έβαζε και μέσα 4-5 παίκτες ξένους, σαν και αυτούς που έχει πάρει ποιοτικούς κτλ., νομίζω ότι θα βλέπαμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Δεν πρόλαβα, ρε φίλε, δεν πειράζει, θα το δούμε στο YouTube. Να σε καλά, Δημήτρη μου. Λάμπρο, συνέχισε να τα λες τα πράγματα έξω από τα δόντια. Μπράβο σου, να σε καλά, Νίκο. Για το ρόστερ του μπάσκετ έλεγα, σου είπα ότι είναι πάρα πολύ ισορροπημένο, Αλέξανδρε, και περιμένουμε μάλλον έναν παίκτη ακόμα ο οποίος θα είναι ψηλός και θα έχει περισσότερο δευτερεύοντα ρόλο. Λάμπρο, εύχομαι μια μέρα να σε ρωτήσω τι γίνεται με Λεβαντόφσκι και εσύ να μου πεις είναι κοντά. Λέει ο Τόλης. Τον θέλαμε τον Λεβαντόφσκι. Τον θέλαμε, δεν θυμάμαι αν ήταν τη χρονιά που πήραμε τον Ροντρίγκο Σόουζα, αλλά νομίζω τον θέλαμε τον Λεβαντόφσκι. Τον είχε προτείνει ο Βαζέχα. Πρωτάθλημα στην Ελλάδα δεν παίρνει με ομάδα μόνο, λέει ο Τζόρτζ. Σωστά. Ο Μάικ λέει Βοτανικός 13. Γεια σου, Μάικ. Η ΕΟΣΤ ζει τα καλύτερά της. Δεν υπάρχει πρωτάθλημα. Καθαρά για τη δεύτερη θέση στοχεύει και ο Ρόκα είναι σοβαρός. Όσα παιδιά φεύγουν έχουν κρυθεί ότι δεν μπορούν να βοηθήσουν στο επόμενο βήμα της ομάδας. Στήριξη και μόνο στήριξη για ένα καλύτερο αύριο. Το γήπεδο πρέπει να γίνει. Μην ασχολείστε άλλο με τον Αλαφούζο. Επιχειρηματικά το βλέπει. Ελπίζουμε όλοι να κερδίσει και να βρεθεί ξένο τραστ. Όσο συνεχίζεται η εσωστρέφεια, θα ζούμε ανάλογες καταστάσεις με το πρόσφατο χθες Λάμπρο. Μάλιστα. Το ξέρω πως είναι δύσκολο. Δύο φορές έχω στείλει μήνυμα. Μήπως μπορείς να διαβάσεις. Ευχαριστώ, Θεοδόσης από Όσλο. Θεοδόση μου, το διάβασα αυτό. Το άλλο ποιο είναι όμως? Κάτι με ρωτάς προφανώς. Τυχαίνει, παιδιά, και δεν μπορώ να τα διαβάζω όλα. Γιατί καταλαβαίνετε ότι έρχονται 20-20 περίπου, εμφανίζονται στην οθόνη. Εγώ απαντάω 5, τα υπόλοιπα 15 φεύγουν μέχρι που να τα απαντήσω. Δυστυχώς αυτή είναι η διαδικασία. Λάμπρο, θα περιμένω να δω την ομάδα στο πρωτάθλημα και μετά θα μιλήσουμε για όλα. Ευχαριστώ. Γεια σου, Λευτέρη. Έτσι, αυτό είναι το σωστό. Νομίζω ότι έχεις πολύ υπομονή και ασχολείσαι με τους αδιόρθωτους. Ωστόσο, πώς μπορούμε να κάνουμε εγγραφή στο ΠΑΟΤΒ? Υπάρχει ειδικό κουμπάκι όπου θα πρέπει να συμπληρώσει κάποια στοιχεία, νεκτάρια, email κτλ. Και θα είναι πάρα πολύ εύκολο, πάρα πολύ απλό. Άμα έκανε Παναθηναϊκός TV ο Τζίγκερ και έπαιρνε λεφτά, θα γινόταν δεύτερος συλλαλητήριος. Σήμερα είναι απλώς Παρασκευή και η Νόβα κακή. Τεράστια αλήθεια. Να είσαι καλά, Αντρέα. Λάμπρο, τι πρέπει να κάνω για να δω το μάτσα από το κινητό μου αύριο? Από το κινητό σου? Τώρα τη mobile έκδοση δεν την έχω δοκιμάσει, να σου πω την αλήθεια, του PAOTV.gr. Σίγουρα θα πρέπει να κάνεις εγγραφή στην ιστοσελίδα. Και νομίζω ότι θα έχει προβλέψει η κατασκευάστρια εταιρεία της ιστοσελίδας, θα έχει προβλέψει και τη mobile έκδοση, όπου ο κόσμος από εκεί πλέον χρησιμοποιεί το κινητό στο 90%, φίλε μου Τζουλιάνο. Λάμπρο, οι εποχές είναι δύσκολες. Ναι, το είπαμε αυτό. Το φίλε μου από το Όσλο, άλλο μήνυμά σου δεν έχω δει. Δεν έχω δει. Ο Ρότσα τον είχε προτείνει, αλλά πήραμε το παλτό από τη Βραζιλία, λέει ο Παναγιώτης. Καλησπέρα, Λάμπρο. Μπορείς να μου πεις πώς μπορώ να γίνω μέλος στον Εραστέχνη και το ποσό 50 ευρώ είναι? Και αν ξέρεις κάτι για διαρκείας, σε ευχαριστώ. Συνέχισε. Δεν έχουν βγει ακόμα τις ΠΑΕ. Τις ΚΑΕ έχουν βγει. Ο ασφαλέστερος τρόπος, επειδή με τον Εραστέχνη αυτό το διάστημα πήρα και κάποια μηνύματα, επειδή έχουν αλλάξει τα τηλέφωνα, έχει υπάρξει μια μετακόμιση. Ο ασφαλέστερος τρόπος νομίζω είναι από το viva.gr, Σωτήρη. Χρήστο μου, δεν μπορούμε να πούμε. Δεν μπορούμε να πούμε ποιος είναι ο παίκτης που έχει το. Τουλάχιστον εγώ δεν μπορώ να το πω. Ποιος είναι ο παίκτης που έχει το κρούσμα. Είναι ιατρικό απόρριτο, όπως καταλαβαίνεις, και σεβόμαστε πάρα πολύ την δεδομένη χρονική στιγμή, την κατάσταση του αθλητή και του ανθρώπου πάνω απ' όλα. Συνεχίστε την εσωστρέφεια και την κρίνια. Βρέα, αποκτήστε νοοτροπία μεγάλη ομάδα. 8 έφαγε μπάρτσα προχθές, το περίμενε κανείς. Πάμε μπροστά. Ο Παναθηναϊκός είναι ιδέα, λέει ο Σπύρος. Όταν ήταν λεχπός να τον θέλαμε, λέει ο Τόλης. Συγγνώμη που σε τρέλανα, αλλά πήρα την απάντηση. Λάμπρο, είσαι πρώτος. Να είσαι καλά, Αντρέα. Δεν με τρέλανες καθόλου. Ο Βαζέχα είχε προτείνει Λέβα και ο Ρότσα την μπάλα και τους γράψανε μην πω, που τόσο μυαλό είχαν. Και ο Φαλκάου που δεν είχε καλά τελειώματα τότε.
Γεια σου Λάμπρο, καλησπέρα. Γεια σου Αλέξανδρε. Ο Σερπέζης θα μείνει στο ρόστερ ή θα πάει δανεικός? Θα μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση αν μείνει στο ρόστερ ο Σερπέζης. Νομίζω ότι θα φύγει δανεικός. Ποιο γήπεδο, ο Αλαφούζος λέει, λεωφόρο, μας δουλεύεις? Γιώργο μου, όχι, δεν σας δουλεύω. Δεν είπα κάτι για το γήπεδο. Λεωφόρο ίσα ίσα είπα. Δεν σε κατάλαβα τώρα, δεν ξέρω αν απαντήσεις σε κάποιον άλλον, αλλά αν σας δουλεύω εγώ, όχι Γιώργο μου. Για ποιο λόγο να σας δουλέψω? Πάνω σε τι? Δεν σε κατάλαβα. Πρωτάθλημα στην Ελλάδα δεν παίρνεις με ομάδα μόνο, το είπαμε. Εγγραφή με κινητό στο browser, δουλεύει ok. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πώς πάνε τα διαρκείας της ΚΑΕ? Δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση. Δεν έχει ενημέρωση για την πορεία των διαρκείας. Πολιτικά παιχνίδια από το 96 με τη Μίζενς και ξέπλυμα στην ΠΑΕ Γαύρος. Στη συνέχεια άλλες βρωμιές και ξέπλυμα. Είχε δηλώσει ο Τζίγκερ ότι δεν θέλει να γίνει σαν αυτούς, λαμόγιο και γλύφτης του κράτους. Για ποιο λόγο να πάρει κάποιος την ΠΑΕ? Καλησπέρα Λάμπρο, νομίζω Κώστα μου τα είπες όλα. Καλησπέρα με Ντιόγκο Βιάννα, άκουσα ότι ως τέλος Αυγούστου θα έχει κλείσει η ισχύ. Αν μείνει ελεύθερος από την Πράγκα, όλα είναι πιθανά, ναι. Τον θέλει ο Ρόκα τον συγκεκριμένο παίκτη. Με αριστερό μπακ έχει κανένα νέο? Όχι. Με Μπενιάντ, Ντεγκουσμάν και Ανουάρ τι γίνεται? Ντεγκουσμάν τίποτα. Ανουάρ προς το παρόν τίποτα, τον θέλει πολύ ο Ρόκα. Ο Μπενιάντ στρέφεται, θέλει καλύτερο συμβόλαιο στην Τουρκία. Προς τα εκεί πηγαίνει το πράγμα. Αν δεν το βρει, θα σκεφτεί πιο σοβαρά τον Παναθηναϊκό. Με το γήπεδο τι γίνεται? Στασιμότητα. Με τα φάτς που ενδιαφέρονται για την ΚΑΕ έχει κανένα νέο? Δεν έχει βγει και ο κύριος Τριαντόπουλος που είχε δημοσιοποιήσει το θέμα να πει τίποτα. Επομένως εγώ δεν ξέρω. Για πεντάρια από Ελλάδα τι γίνεται στο μπάσκετ? Δεν έχει ακουστεί κάποιο όνομα, Γιάννη. Πάλι καλά για τον Λεβαντόφσκι που δεν ήρθε εδώ και θα είχε καταστραφεί, λέει ο Νίκος. Κύριε Λάμπρο, ξέρετε αν βάζουν στρατζαριστές σκάλες στις σουίτες της λεωφόρου ή θα είναι ξύλινες, αν είναι σιδερένιες ξένο άνθρωπο να βοηθήσει στο βάψιμο, λέει ο Δήμονας. Αλλού πήγαινε Λάμπρο, sorry, δεν έγινε τίποτα Γιώργο, απλά μου φάνηκε περίεργο, ξέρεις, δεν κατάλαβα τι είπα για το γήπεδο δηλαδή αυτό. Λάμπρο, γι' αυτό σου λέω ότι βλέπω να παίρνει πρωτάθλημα Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, τίποτα από μεταγραφές, λέει ο Λεωνίδας. Είσαι κύριος Λάμπρο που δεν είπες το όνομα του παίκτη που κόλλησε τον ιό. Μα υπάρχει. Δεν είναι θέμα ότι μπορεί να μου κάνει κάποιος ποινικά. Είναι θέμα υγείας και στα θέματα υγείας πρέπει να είμαστε παιδιά πάρα πολύ προσεκτικοί. Σε μια εποχή που έχουν ισοπεδωθεί τα πάντα, δεν υπάρχει κανένα στεγανό. Ειδικά το αγαθό της προστασίας των ιατρικών δεδομένων, δεν μιλάω για προσωπικά δεδομένα που και τα ιατρικά δεδομένα είναι προσωπικά δεδομένα, αλλά των ιατρικών δεδομένων είναι πολύτιμο. Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να πω τέτοιο πράγμα. Τι για να πω ότι έδωσα εγώ την είδηση? Σιγά την είδηση. Το θέμα είναι να γίνει καλά ο άνθρωπος και να γυρίσει γρήγορα να βρει, να βρει νέα ομάδα να συνεχίσει γιατί είναι από τους κομμένους και να είναι καλά αυτός και οι δικοί του άνθρωποι. Πώς γίνεται το ΠΑΟ TV και από του χρόνου, λέει ο Αλαφούζος, να γίνει κεντρική διαχείριση? Το συζητήσαμε χθες αυτή την απορία, Δημήτρη. Να τρελαίνεσαι, φρίκι μεγάλη. Αν φύγει ο Μπουζούκης, θα έρθει και δεκάρι? Αν φύγει ο Μπουζούκης, όχι. Νομίζω ότι θα καλυφθεί εκ των έσω. Δεν θα έρθει άλλος παίκτης εκεί, γιατί εκεί μπορεί να παίξει και ο Αγιούμ, μπορεί να παίξει ο Βιαφάνες. Πάντως θα είναι τεράστιο σφάλμα να φύγει ο Μπουζούκης, όπως και να έχει. Τεράστιο. Σε αεροδρόμιο δίπλα είσαι, ρε Λάμπρο? Όχι, όχι. Περνάνε λεωφορεία και κάτι γκαζάκιδες. Κατεβαίνουν εδώ. Είναι ένας δρόμος, σκεφτείτε, ο οποίος είναι λίγο κατηφορικός. Και αν πατήσεις λίγο τον γκάζι, φεύγεις, λες και έχεις τον κιτ. Κυριολεκτικά. Νέο για χαφ δεν υπάρχει. Θεοδόσης από Όσλο. Α, διαβάσω το μήνυμα του Θεοδόση για να μην έτσι, νομίζω ότι τον σνομπάρω κιόλας σε καμία περίπτωση. Ο Θεοδόσης λοιπόν από το Όσλο μας λέει πώς βλέπει το σενάριο Αλαφούζος να μυρίζεται χρήμα από αγοραστή φτιάχνοντας του έδαφος, κάνοντας τις κινήσεις αυτό στην ομάδα, μήπως έρχονται οι Κινέζοι και εμείς δεν ξέρουμε τίποτα? Μακάρι, Θεοδόση μου, μακάρι, αλλά δεν προκύπτει αυτό από κάπου. Λάμπρο, κάτι ακούστηκε για μέση τώρα που φεύγει. Εγώ από Έλληνες επιχειρηματίες μόνο τον Μυτιλινέο θα έβλεπα που είναι πανίσχυρος αυτή την εποχή και θα μπορούσε να εμπλακεί και στο Βοτανικό, αλλά ο ίδιος έχει πει νομίζω ότι δεν θα ξανασχοληθεί με το ποδόσφαιρο μετά την τελευταία φορά που ασχολήθηκε και δεν τα πήγε και πολύ καλά. 50 ευρώ εραστέχνης, 70 το ΠΑΟ TV, πλήρωσε Νόβα να δεις τα εκτός, γελάει ο Βαρτιλογιάννης μαζί σας, λέει ο Μανώλης. Γεια σου Μανολάρα μου, πήγες διακοπές κριτικέ μου? Γύρισες? Λοιπόν... Λάμπρο πρότεινε στην ΠΑΕ για center for τον Ολούγκα της Κασίβα, λέει ο Τόλης. Μάλιστα. Για μένα Λάμπρο έπρεπε να μείνει ο Δόνης και να πάρεις 5 ποιοτικούς παίκτες και θα έκανε ομαδάρα, αλλά εντάξει δεν έχουμε δει ακόμα από Γιάτος, Ισπανός και εσύ λες καλά λόγια, μακάρι να πάει καλά. Ναι, η πρώτη μου εντύπωση ήταν πάρα πολύ καλή, Λεωνίδα, δεν μπορώ να πω.
Δεν το λέω ποινικά, αλλά ηθικά στον καθένα θα μπορούσε να συμβεί. Άσε, προστατεύεις με τον τρόπο σου την ομάδα, είσαι ωραίος, να είσαι καλά, Θανάση μου. Μην τρέπεστε εδώ μέσα να έχετε άποψη χωρίς να έχετε κάνει εγγραφή στον ερασιτέχνη. Θα έρθει ο γνωστός ερασιτεχνολόγος και θα σας μαλώσει, λέει ο ειδήμονας. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά. Απαντήσαμε σχεδόν όλα τα τελευταία μηνύματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Αύριο το φιλικό είναι στις 6.30. Τελειώνει 8 και 4. Νομίζω ότι καλό θα ήταν, είναι και Σαββατόβραδο. Καλά, όχι πώς μπορούμε να πάμε και πουθενά, αφού 12 η ώρα τα κλείνουν όλα. Αλλά ίσως αύριο η εκπομπή μας γίνει λίγο νωρύτερα. Έτσι. Αλλιώς πάλι στις 11.30. Θα σας ενημερώσω σχετικά σε post. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και για τις απόψεις που ανταλλάξαμε. Να είστε καλά, εύχομαι. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ και αύριο μετά το φιλικό με τη Μαρκό, είτε μόλις τελειώσει, είτε στην ώρα μας κανονικά στις 11.30, θα είμαστε και πάλι εδώ να σχολιάσουμε και να ανταλλάξουμε γνωμούλες. Γεια σας.